Λοιπόν, καλημέρα σας καταρχάς. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκεστε εδώ. Παρόλο που είμαστε λίγοι, φαντάζομαι ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα και γι' αυτό βρίσκεστε εδώ και έχει την αξία του κάθε φορά. Να ξεκινήσω, αφού ευχαριστήσω το ΙΤΕ για την συνεργασία του όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής, αλλά και κατά το παρελθόν και ευελπιστούμε και στο αμέσως επόμενο μέλλον της επόμενης θητείας. Θεωρείται και είναι ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και ένας από τους βασικούς πυλώνες του τοπικού οικοσυστήματος πληροφορικής, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας, έρευνας και όλα όσα μπορεί το ΙΤΕ να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, οικονομία, αυτοδιοίκηση. Σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το ψηφιακό αποθετήριο, βέβαια, ένα από τα έργα που συνεργαζόμαστε με το ΙΤΕ και θα σας το παρουσιάσει, φαντάζομαι, είτε ο κύριος Μοχιανάκης, είτε η κυρία Δρόσου, είτε και οι δύο μαζί, αλλά καλύτερα από όλους ο εκτελεστής αυτού του έργου, ο Μανούς Μπουλουκάκης, με τον οποίο έχουμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία, όχι μόνο σε αυτό το έργο. Συνολικά είναι από τους βασικούς συνεργάτες του Δήμου Ηρακλείου, του τμήματος και του ΙΤΕ. Να σας πω ενδεικτικά ότι αυτή τη θητεία εκτελέσαμε αρκετά έργα, πάρα πολύ επιτυχημένα, με εμφανή αποτελέσματα στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, ξεκινώντας από την πλατφόρμα, την Internet of Things που στήσαμε με το ΙΤΕ, από το διαδραστικό Ηράκλειο που είναι σε εξέλιξη, από το ψηφιακό αποθετήριο, από την ανάδειξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή και την προώθησή τους μέσα χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τις γαστρονομικές διαδρομές. Άρα, σε αρκετούς πυλώνες και πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πληροφορικής συνεργαζόμαστε, είτε λέγεται Internet of Things, είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται πολιτισμός, είτε λέγεται προβολή, προώθηση όλων του περιεχομένου που παράγεται από το Δήμο Ηρακλείου. Συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 800.000 τα έργα που κάναμε μαζί με το ΙΤΕ, αλλά δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός, είναι και το αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ηράκλειο ήταν, είναι και παραμένει σταθερά αναγνωρίζεται ως μια ισχυρά ψηφιακή πόλη στο σύνολο της Ευρώπης, με το 2018 να συμπεριλαμβάνεται στις 27 πιο ισχυρές ψηφιακές πόλεις. Και αυτό θέλουμε, αν όχι να το διατηρήσουμε, όχι μόνο μάλλον να το διατηρήσουμε, αλλά και να το ενισχύσουμε. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και σε επίπεδο υποδομών. Υπάρχει πολιτική διάθεση, υπάρχει το τοπικό οικοσύστημα που μπορεί να στηρίξει όλες αυτές τις δράσεις και τις εφαρμογές. Και εδώ είμαστε, αν όλα πάνε καλά και στις επόμενες εκλογές, να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, παρόλο που θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όχι μόνο με το ΙΤΕ, με το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για τη διαχρονική συνεργασία. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ο λόγος είναι σε εσάς. Εμείς ήρθαμε εδώ για να χαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γιώργο Σαμάκη, κυρία Γενική Γραμματέα, κυρία Στυλιανού, δεν ξέρω αν με ακούγεται, ακούγομαι, ωραία. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 παραλάβαμε την απόφαση ένταξης της πράξης ψηφιακό αποθητήριο τουριστικού και πολιτισμικού περιεχομένου του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 με ένα προϋπολογισμό περίπου 200.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση για το Δήμο Ηρακλείου. Ένα σπουδαίο έργο. Άλλο ένα σπουδαίο έργο, θα έλεγα. Το έργο αφορά την υλοποίηση μιας πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από έργα τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα αρκετοί δημόσιοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν ή συλλέγουν άλλοι φορείς του Δημοσίου. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί ειδικότερα σε μεγάλους Δήμους όπως το Δήμο Ηρακλείου από πολλές υπηρεσίες, αφού πολλές υπηρεσίες παράγουν δεδομένα είτε μέσω της λειτουργίας τους, είτε μέσω συμμετοχής του Δήμου σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Λόγω αυτής της τεράστιας διασποράς και ασυνδετότητας του περιεχομένου, η πληροφορία αυτή
υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει με αποδοτικό τρόπο στους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα με βασικούς στόχους την ενιαία διαχείριση του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου από όλους τους φορείς του Δήμου, την εύκολη αναζήτηση περιεχομένου αλλά και των συσχετήσεων μεταξύ περιεχομένου, αφού η υπηρεσία παρέχει ισχυρούς μηχανισμούς αναζήτησης και η μη αυτόματη δημιουργία συσχετήσεων περιεχομένου με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση του συσχετισμένου περιεχομένου, η δημιουργία θεματικών συλλογών, πολύ σημαντικό, γιατί μπορείτε εύκολα να βρείτε τη συλλογή που θέλετε, παράδειγμα για την αγροδιατροφή, η συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση όλου του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού σε ένα ενιαίο αποθετήριο, η συγκέντρωση και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές, ώστε να υποστηρίζεται η δυνατότητα αξιοποίησής του για τους σκοπούς του Δήμου, η διαχείριση, αποθήκευση αλλά και προβολή σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων όπως βίντεο υψηλής ανάλυσης, σε πλήρη εναρμόνιση βέβαια με τις αρχές της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής σε θέματα τουρισμού και πολιτισμού, η διαχείριση αιτήσεων παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του ψηφιακού υλικού και οι μηχανισμοί διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου με τη μορφή open data και την κατάλληλη αδειοδότηση. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια νέα εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου καθώς και φορέων που συμβάλλουν στην προώθηση του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης εφαρμογών απευθείας με το αποθετήριο για την άντληση σε πραγματικό χρόνο περιεχομένου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τη διαχρονική του συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής που προείσταμε, καθώς και τους συνεργάτες μου στο Τμήμα Πληροφορικής, οι οποίοι είναι επιβλέποντες του έργου, είναι εδώ μαζί μας, και να σας ενημερώσω ότι αυτό το διήμερο έχουμε επίσης διοργανώσει μία κατάρτιση, ένα επιμορφωτικό δηλαδή πρόγραμμα από 9 έως 12 το πρωί για τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και όχι μόνο, για να μπορούν να μάθουν καλύτερα τη διαχείριση αυτού του συστήματος, αυτής της σπουδαίας πλατφόρμας. Καταλήγοντας, στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί μια νέα, σύνθετη και ενιαία υπηρεσία για την ευρεία διάχυση του πλούσιου τουριστικού και πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ανάλυσης που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα να ακούσετε για αυτή τη σπουδαία πλατφόρμα και τη χρήση που θα έχει για το Δήμο Ηρακλείου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιδέα του ψηφιακού αποθετηρίου, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, έχει μια 15ετή, θα έλεγα, ιστορία, όταν με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης γίναν εδώ από Δήμους Κρήτης τα πρώτα μαζικά έργα δημιουργίας περιεχομένου ψηφιακού γύρω από τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Έλεγε εκεί στις μελέτες του ΕΣΠΑ ότι η περιφέρεια θα δημιουργούσε μια τέτοια πύλη στην οποία θα συγκέντρωνε όλο το υλικό που είχαν δημιουργήσει τα έργα εκείνης εποχής. Αυτό μάλλον ξεχάστηκε στην πορεία. Κάποια στιγμή συζητούσαμε τον κύριο Στεφανίδη και ξαναθυμηθήκαμε την ιδέα αυτή που είχε πέσει όντως από τη διαχειριστική αρχή στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και βάλαμε μπροστά για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενώνει διάσπαρτες προσπάθειες, ενώνει
αρχαϊκό υλικό το οποίο είναι πολλές φορές δημιουργείται αλλά στην πορεία χάνεται και διευκολύνει τη λειτουργία του για τη διάδοσή του ως ανοιχτά δεδομένα ύστερα από συγκεκριμένη αδειοδότηση σύμφωνα με πλαίσια καθορισμένα διεθνώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε λοιπόν ότι ένα έργο έπεσε η ιδέα του πριν 15 χρόνια και υλοποιήθηκε σήμερα. Έτσι και η πόλη του Ηρακλείου αυτά τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη πορεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχει καταφέρει να αναγνωριστεί τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης ως μια από τις ισχυρότερες ψηφιακές πόλεις. Αυτό θέλει ένα αγώνα τώρα να το συνεχίσουμε και θέλει και η νέα Δημοτική Αρχή να το έχει ψηλά στις προτεραιότητές της, γιατί είναι κάτι, ένα κεκτημένο το οποίο είναι και μία από τις δύο μεγάλες προτεραιότητες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρεις αντιπροέδρους. Ο ένας είναι για την κλιματική αλλαγή, το μεγάλο θέμα που έχουμε αντιμετωπίσει, ο άλλος είναι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ο τρίτος, ο Έλληνας ο Σχοινάς, για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο στόχοι της κλιματικής αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι ενωμένες κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της έξυπνης πόλης, είναι και οι δύο μεγάλες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τώρα τη 15ετή πορεία που έχει διαγράψει ο Δήμος Ηρακλείου για ένα επιτυχημένο, ας πούμε, μια επιτυχημένη πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού, κρατάω δύο στοιχεία τα οποία ταιριάζουν και με το σημερινό έργο. Το ένα είναι υποδομές. Δηλαδή, ο Δήμος Ηρακλείου έχει επενδύσει πάρα πολύ σε ιδιόκτητες υποδομές. Έχει ένα δίκτυο οπτικών ινών γύρω στα 80 χιλιόμετρα που διασυνδέει όλες σχεδόν τις δημόσιες υπηρεσίες του Ηρακλείου και τους βάζει στον κόσμο της ευρυζωνικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει το μεγαλύτερο ασύρματο δίκτυο στην Ελλάδα, δημοτικό ασύρματο δίκτυο, με 230 access point. Και διαθέτει ένα ισχυρότατο data center για την αποθήκευση των δεδομένων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Σχεδόν θα έλεγα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δήμος στην Ελλάδα που να έχει αυτό το ισχυρό data center. Τώρα το να στηρίξει τις υποδομές για να αντέξουν και στο μέλλον, θέλει και οικονομική στήριξη και βρισκόμαστε σε εποχές δύσκολες οικονομικά, οπότε το κρατούμε σαν ένα ζητούμενο για την επόμενη φάση. Και το δεύτερο είναι, και κλείνω με αυτό, ότι σε αυτά τα χρόνια οικοδομήσαμε μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της πόλης. Και ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένα ανοιχτό σύστημα καινοτομίας μέσα στην πόλη, που βασική του συνιστόσα θα ήταν η συνεργασία με όλους τους παράγοντες που είναι στο τοπικό περιβάλλον και συνδιαμορφώνουν αυτό που λέμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Γιατί εμείς δεν επιθυμούμε μόνο το μετασχηματισμό του οργανισμού Δήμος Ηρακλείου. Θέλουμε όλο το τοπικό περιβάλλον να τραβήξει μπροστά στον ψηφιακό τομέα. Και βασική προϋπόθεση για να το πετύχουμε είναι η συνεργασία με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης. Και γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σαν ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας έξυπνης πόλης του Ηρακλείου και να το αναπτύξουμε και στη συνέχεια. Γιατί οι εφαρμογές, ας πούμε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είχε ο Δήμος Ηρακλείου και διακρινόμαστε πανελλαδικά για αυτές, προέρχεται η στήριξή της από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και το διαδίκτυο των πραγμάτων, η έξυπνη πύλη του Δήμου Ηρακλείου που συλλέγει δεδομένα για την πόλη και το αστικό περιβάλλον και άρα πολλά έργα όπως αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Οπότε θα έλεγα εγώ αυτά τα δύο, δηλαδή τις υποδομές αλλά και τη συνεργασία με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης να τις κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού και να τις επεκτείνουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε τον Μανούσο ειδικά και τη Χρυσούλα, καταλαβαίνω, δεν το έχω ακούσει για το σύστημα που έχει φτιάξει μάλλον η ομάδα δική της. Πάνω εκεί στηρίχτηκαν και η συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Μάλλον νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι καθιστός για λόγω της παρουσίασης. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί κύριε και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή αυτή. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα, γιατί τέτοιες στιγμές είναι στιγμές συνήθως που έχουμε ολοκληρώσει το μεγάλο έργο, έχει φύγει το μεγάλο φορτίο από εμάς
και είμαστε χαρούμενοι, γιατί μέχρι τώρα ένα ολόκληρο χρόνο παλεύαμε για αυτό το έργο. Όπως και για τα υπόλοιπα έργα που έχουμε αναπτύξει στο Δήμο Ηρακλείου, από το 2016 κιόλας, έτσι, με ορεματικά έργα, έτσι, και ο κ. Μαχαγιάννης ανέφερε μερικά πριν, θα πρόσθετα τη λέξη πρωτοποριακά για την εποχή τους. Έτσι, κάποια έργα που έχει κάνει ο Δήμος Ηρακλείου στο θέμα τα Smart City, Open Data κλπ. Είναι πρωτοποριακά. Όπως και αυτό το έργο είναι πρωτοποριακό και διαφέρει από τα άλλα αποθετήρια. Και θα σας δείξω σε λίγο για ποιο λόγο. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα γενικά για το έργο. Θα σας μιλήσω για την αρχιτεκτονική του συστήματος, κύρια χαρακτηριστικά για τα ανοιχτά δεδομένα που είναι η καρδιά του συστήματος και θα πάμε σε λίγο στο τέλος για να δούμε τη δικτυακή πύλη και τη mobile εφαρμογή. Το έργο είναι το ψηφιακό αποθετήριο τουριστικού και πολιτισμικού περιεχομένου του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου αναθέτει σε αρχή. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μέσω δύο εργαστηρίων, του Εργαστήριου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή αλλά και του Εργαστήριου Πληροφορικών Συστημάτων, ο κ. Στεφανίδης από τη μια πλευρά και ο κ. Πλεκουσάκης από την άλλη. Αυτά δύο εργαστήρια λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτό το έργο. Συν τη συνεισφορά της εταιρείας Noveltech και μάλιστα του γιου του κ. Μοχιανάκη, που μας βοήθησε στην ανάπτυξη της mobile εφαρμογής. Θα το δούμε στη συνέχεια. Το έργο λοιπόν ξεκίνησε πριν από ακριβώς ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2022. Παραδώσαμε την πρώτη μελέτη εφαρμογής στο τέλος του 2022. Τα πρώτα συστήματα τα οποία παραδώσαμε, τα δώσαμε τον 7ο μήνα του, τώρα το καλοκαίρι, και φτάνουμε τώρα το Σεπτέμβριο στην ολοκλήρωση του έργου. 12 μήνες λοιπόν διάρκεια. Πάμε να δούμε λίγο για ποιο λόγο υλοποιήθηκε το έργο. Το έργο αυτό, όπως είπε ο κ. Μηχανάκης, ήταν ένα έργο το οποίο είχε πέσει στο τραπέζι πριν από πολλά χρόνια. Ξανά έρθει στο τραπέζι και το επιλέχθηκε, αλλά ταυτόχρονα όμως αποτελεί και σαν έργο αποτελεί και ένα από τους στόχους του βίβλου του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης. Λέει ότι αναπτύξτε κατάλληλα αποθετήρια πολιτισμικού περιεχομένου. Και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό και θα δούμε γιατί. Έτσι. Η στόχη λοιπόν του έργου. Κύριος στόχος ήταν ένα βασικό πρόβλημα που είχε ο Δήμος Ηρακλείου, ότι είχε πάρα πολύ υλικό σε διάφορα τμήματα και το ένα τμήμα με το άλλο δεν ήξερε τι υλικό υπήρχε. Ψάχνανε πολλές φορές να βρουν υλικό να χρησιμοποιήσουν και δεν ξέραμε άμεσα διαθέσιμο. Έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο το τμήμα να μας πει τι έχει, το ίδιο τμήμα να ψαχτεί εσωτερικά μεταξύ του κτλ. Πρώτο λοιπόν, πρώτος στόχος του έργου είναι να οργανώσει το εσωτερικό περιεχόμενο, το πολυμεσικό περιεχόμενο του Δήμου Ηρακλείου. Και στη συνέχεια να εμπλουτίσει αυτό το περιεχόμενο από το κοινό. Έτσι, το σύστημα, πέρα από το ότι επιτρέπει στο Δήμο Ηρακλείου να οργανώσει το πολυμεσικό του υλικό, ταυτόχρονα είναι ανοιχτό προς το ευρύ κοινό για να προσφέρει με το δικό του υλικό, έτσι να συνεισφέρει. Πολύ σημαντικό. Επίσης, όλο αυτό το υλικό οργανώνεται σε θεματικές συλλογές. Έτσι, το οποίο μπορεί να γίνει είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με χειροκίνητο τρόπο. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος και στόχος είναι η εύκολη αναζήτηση του περιεχομένου. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος θα έρθει με στο σύστημα, είτε είναι υπάλληλος του Δήμου, είτε είναι ερευνητής, είτε είναι εκπαιδευτικός, να πρέπει να μπορεί να βρει γρήγορα αυτό που θέλει και να το χρησιμοποιήσει για το λόγο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, στόχος του έργου είναι να μπορεί να ενσωματώσει και εναλλακτικές ψηφιακές μορφές. Πέρα από τις φωτογραφίες, θέλουμε ήχο, θέλουμε βίντεο, θέλουμε 360 μοίρες βίντεο κτλ. Επίσης, ένα θέμα που για πρώτη φορά σύστημα δημοτικό θα ακουμπούσε ήταν το θέμα των δικαιωμάτων χρήσης. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα σύστημα στην Ελλάδα σε αποθητήριο. Εδώ λοιπόν έρχομαστε να δώσουμε μια πρώτη προσέγγιση, γιατί το θέμα των δικαιωμάτων είναι ένα τεράστιο αχανές θέμα. Εμείς προσπαθούμε μια απλοποιημένη διαδικασία να βοηθήσουμε τόσο το Δήμο, αλλά και τους φορείς της πόλης, δηλαδή επιχειρήσεις, έτσι, αλλά και ανεξάρτητους φωτογράφους που ίσως θα θέλουν να συνεισφέρουν υλικό. Τους βοηθάμε δίνοντάς τους ένα εργαλείο να μπορούν να δέχονται αιτήματα δικαιωμάτων χρήσης και να κάνουν και αυτή τη δουλειά μέσα από εδώ πέρα. Έτσι, σημαντικό. Και επίσης κάτι στο οποίο διαφοροποιούμαστε είναι στο ότι το αποθητήριο αυτό, η τεχνολογία του αλλά και όλοι ο σχεδιασμός του είναι πάνω από τα ανοιχτά δεδομένα. Έτσι, το σύνολο του περιεχομένου, το οποίο θα δείτε σε μια ιστοσελίδα, εμείς το προσφέρουμε υπό τη μορφή Open Data και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ποιες είναι οι ομάδες ωφελουμένων, με ποιο λόγο σχεδιάστηκε το έργο. Όπως είπα και πριν, πρώτη ομάδα ωφελουμένων είναι όλος ο Δήμος Ηρακλείου και όλα τα τμήματά του. Θα μπορέσει να οργανώσει το υλικό του, να το βρίσκει εύκολα και να το επαναχρησιμοποιεί. Έτσι, κερδίζοντας πάρα πολύ χρόνο. Οι φορείς και εταιρείες της τοπικής επιχειρηματικότητας ήδη ανέφεραν ένα λόγο. Θα μπορούσαν φωτογράφοι να ανεβάζουν υλικό με δικαιώματα και να δέχονται αιτήματα χρήση των δικαιωμάτων. Έτσι,
αλλά επίσης μέσω του Open Data μπορούν εταιρείες να αναπτύξουν νέες καινοτόμες εφαρμογές που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε εκπαιδευτικές, είτε ερευνητικές, είτε και εμπορικές, κάνοντας χρήση αυτών των δεδομένων. Έτσι, οπότε ανοίγουμε τη βεντάλια λοιπόν αυτού του συστήματος. Οι πολίτες και οι επισκέπτες της Κρήτης, όπου μπορούν να παίρνουν πληροφορίες και να βλέπουν πολυμεσικό υλικό για την πόλη, αλλά και για το ευρύτερο ας πούμε, περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, οι εκπαιδευτικοί όπως είπα πριν και οι ερευνητές, οι μεγάλες ομάδες εφελημένων. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι αυτό το αποθετήριο, έτσι, γιατί όλοι λέμε αποθετήριο. Στην ουσία πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αποθηκεύει, οργανώνει έτσι, με κατάλληλο τρόπο, αλλά με ειδικό τρόπο, δηλαδή δεν είναι μια απλή βάση δεδομένων που αποθηκεύει δεδομένα. Εδώ αποθηκεύουμε πολυμασικά δεδομένα, έχουμε ειδικά χαρακτηριστικά, οπότε μιλάμε για ένα εξειδικευμένο σύστημα αποθήκευσης και οργάνωσης. Επίσης, προβάλλει πολύ τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου. Εμείς ήδη από αυτό το έργο προβάλλουμε το περιεχόμενο που θα μπει τόσο από την ιστοσελίδα του έργου, τόσο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, αλλά και μέσω του API. Έχουμε λοιπόν τρία διαφορετικά κανάλια διανομής του υλικού. Πάνω από το οποίο API μπορούμε, όπως είπαμε, να φτιαχτούν εφαρμογές. Θα δούμε σε λίγο τι εννοώ. Έτσι. Επίσης, αυτή η πλατφόρμα εγώ θεωρώ ότι είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το να μαζεύουμε υλικό το οποίο αφορά το Δήμο Ηρακλείου, αρχαιακό υλικό κλπ. Είναι ένα πρώτης τάξης εκπαιδευτικό σύνολο δεδομένων για να το πάρει ένας εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής να φτιάξει μια εργασία για το Ηράκλειο, για μια περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν, να ενισχύσουν, να εμπλουτίσουν το μάθημά τους με πλούσιο υλικό. Έτσι. Να μην μιλήσω δε για τους ερευνητές, όπου πλέον τους ανοίγεται ένα αρχαϊκό υλικό που μέχρι τώρα έπρεπε να πάνε να το ζητήσουν ήδη από το Δήμο και να ψαχτούν. Έτσι. Και τέλος, το κομμάτι που είπα πριν, ότι το κομμάτι του crowdsourcing. Το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό προς το κοινό, μπορεί να δέχεται τεκμήρια και από το κοινό και από επιχειρήσεις, αλλά και από απλούς πολίτες. Έτσι. Εδώ στο Ηράκλειο, άλλωστε, το φωτογραφικό κίνημα είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε πολύ καλούς φωτογράφους και ερασιτέχνες με εξαιρετικές φωτογραφίες. Ας δούμε λίγο τα βασικά υποσυστήματα του συστήματος από πολύ ψηλά. Η παρουσία σήμερα είναι για το ευρύ κοινό, δεν θα μπω σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, θα σας περιγράψω απλά τι γίνεται. Στη βάση του συστήματος βρίσκεται το Synthesis Core, το εξειδικευμένο αυτό σύστημα εσωτερικής οργάνωσης, αποθήκευσης του πολυμεσικού περιεχομένου. Από πάνω ακριβώς βρίσκεται το σύστημα μηχανικής μάθησης, το οποίο είναι ένα αυτόνομο σύστημα μηχανικής μάθησης, το οποίο αναλύει τις εικόνες, θα δούμε σε λίγο τι κάνει. Είναι μια καινοτομία για το έργο αυτό. Δεν υπάρχουν σε άλλα έργα πληροφορικής τέτοιου επίπεδου, τουλάχιστον σε πανελλαδικό επίπεδο σίγουρα. Έτσι. Αμέσως μετά βρίσκεται το υποσύστημα διάχυσης δεδομένων μέσω Open Data, το API. Ακολουθεί η εφαρμογή για κινητές συσκευές και στο τέλος βρίσκεται η εφαρμογή για τη δικτυακή πύλη. Για να σας το καταλάβετε, και η mobile εφαρμογή αλλά και η εφαρμογή της δικτυακής πύλης στηρίζονται πάνω στο API. Είναι και αυτές φτιαγμένες σαν να είναι φτιαγμένες από κάποιον τρίτο, ίσως θα έλεγαμε, έτσι. Άρα λοιπόν θα μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα δικό του αποθητήριο αύριο, αν θέλει, έτσι, λέω εγώ. Λοιπόν, για το σύστημα Synthesis Core θα μας μιλήσει στην αμέσως επόμενη παρουσίαση η κυρία Μπεκιάρη αναλυτικά, έτσι. Σας είπα ότι είναι η βάση του συστήματος, πάνω από εκεί αντλούμε δεδομένα και αποθηκεύουμε. Συνεχίζουμε με το υποσύστημα μηχανικής μάθησης, το οποίο on demand, δηλαδή κατά απέτηση του χρήστη, μπορεί να δεχτεί μια εικόνα. Ένα βασικό να καταλάβουμε εδώ είναι ότι οι υπολογιστές δεν καταλαβαίνουν από εικόνες. Έτσι, είτε μια φωτογραφία του Γκούλε του Βάλης, είτε μια φωτογραφία του Πινόκιο, για αυτά, για τον υπολογιστή, το ίδιο και το αυτό. Είναι ένα μάσο από 0 και 1 πληροφορίες. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν να εμπλουτίσουμε τη φωτογραφία εμείς με ειδικό τρόπο, με μηχανική μάθηση, αναλύοντας την εικόνα και βάζοντας τις λέξεις κλειδιά, ώστε να μπορεί μετά να είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί εύκολα να είναι προσπελάσιμο μέσω αναζήτησης. Έτσι, το να βάλω εγώ μια λίμνη φωτογραφία και να λέω απλώς κάτι, να λέω η λίμνη, δεν μου λέει κάτι πολλά. Το να λέω από κάτω φυσικό περιβάλλον, λίμνη κτλ. Με βοηθάει, εμπλουτίζει το αντικείμενο. Έτσι. Για να σας καταλάβετε, το σύστημα παίρνει μια φωτογραφία όπως την εισάγουμε στο σύστημα και προσπαθεί με έξυπνο τρόπο, με δικούς αλγορίθμους, να χωρίσει την εικόνα και στη συνέχεια, αφού κάνει τις ομαδοποιήσεις του, ψάχνει να βρει τι είναι αυτά τα αντικείμενα. Έτσι. Το σύστημα έχει εκπαιδευτεί με ένα τεράστιο όγκο φωτογραφιών, ώστε να μπορεί να καταλάβει ότι αυτό εδώ πέρα είναι αυτοκίνητο. Δεν το καταλαβαίνει, ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εμείς του δίνουμε αυτή τη γνώση. Έτσι, και αυτό κάνει το σύστημα μηχανικής μάθησης.
Αμέσως μετά, όπως είπαμε, ότι έχουμε να κάνουμε με το σύστημα Open Data, από το σχεδιασμό το σύστημα υποστηρίζει Open Data, κάνει διάθεση των δεδομένων με Open Data και μπορεί να δεχτεί νέες εφαρμογές. Παράδειγμα, παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν πάνω από αυτό το σύστημα. Τουριστικές εφαρμογές. Έτσι. Επειδή την χάνει μια χρονιά επαφή με τον ξενοδοχειακό κλάδο, πάρα πολλοί επιχειρηματίες ξενοδόχοι μου λέγανε γιατί εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να προβάλλω στις τηλεοράσεις των δωματίων μου φωτογραφίες από το Ηράκλειο. Υπάρχει αυτή η screen savers που κάθονται οι άλλοι και περιμένουν. Δεν είχαν, λέει από πού θα πάρω φωτογραφίες, δεν ξέρανε. Και με ποιο τρόπο. Θα μπορούσε λοιπόν να αναπτυχθούν εύκολα απλές εφαρμογές που να προβάλλουν τουριστικό περιεχόμενο μέσα στα ξενοδοχεία, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα μπορούν να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά εργαλεία. Εκπαιδευτικά εργαλεία θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα που εκπαιδεύει ένα μαθητή για το Ηράκλειο ή απλά παιχνίδια μέσα από αυτά τα πολυμεσικά αντικείμενα, έτσι. Μπορούμε να επιλουτίσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με το περιεχόμενο αυτό. Μπορούμε να δημιουργούμε ηλεκτρονικές εκδόσεις. Το είπα και στην προηγούμενη ώρα. Στον αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι, θα δούμε νέες εφαρμογές που κάνουμε κάθε μέρα χρήση, εμπλουτισμένες με νέες δυνατότητες. Ένα παράδειγμα θα σας πω, το PowerPoint. Όλοι μας φτιάχνουμε παρουσιάσεις. Okay. Ανοίγουμε ένα PowerPoint, γράφουμε στους τίτλους κτλ. Η νέα έκδοση του PowerPoint δύναται να αντλεί περιεχόμενο από τέτοια αποθετήρια. Τι σημαίνει αυτό? Την ώρα που εγώ γράφω τον τίτλο παρουσίασης, Ηράκλειο κλπ., κατευθείαν συνδιασυνδέεται με το αποθετήριο και μου προτείνει εικόνες για να βάλω να συνοδεύσω την παρουσίασή μου. Αυτό δουλεύει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δουλεύει. Έτσι, σε προχωρημένα συστήματα PowerPoint και στην επόμενη έκδοση PowerPoint, παράδειγμα, και του Word θα είναι ενσωματωμένα. Έτσι. Διασυνδέονται λοιπόν οι νέες εφαρμογές με πληθώρα αποθητηρίων και μπορούν να εμπλουτίζουν πράγματα που γράφω. Έτσι. Θα τα δείτε σε λίγο αυτά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το βήμα αυτό. Ακόμα. Έτσι. Παράδειγμα το Photoshop, για παράδειγμα. Το γνωρίζετε όλοι, είναι μια εφαρμογή. Το Photoshop, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διασυνδέεται με αποθητήρια. Τώρα ο καλλιτέχνης μπορεί να πει στη φωτογραφία μου, βάλε μια φωτογραφία, ένα δισκοπότηρο και να βρει από αποθητήρια δισκοπότηρο να το φέρει μέσα. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τις βασικές λειτουργίες που έχει το αποθητήριο, έτσι. Έχουμε να κάνουμε, πέραν της διαχείρισης όλου του πολυμεσικού υλικού, που θα δούμε και σε λίγο από την επόμενη παρουσίαση πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, έχουμε εξελιγμένη αναζήτηση με πάρα πολλά φίλτρα, έτσι έχουμε ιεραρχική δόμηση και πλοήγηση του περιεχομένου, έχουμε τη δημιουργία εξατομικευμένων συλλογών, έχουμε τα αιτήματα αδειοδότησης, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ένα είναι η αδειοδότηση για ένα, δηλαδή, τι εννοούμε αδειοδότηση? Εννοούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δύναται να μπορεί να ανεβάζει τεκμήρια με πολλαπλές μορφές αδειών χρήσης. Έτσι, είτε μπορεί να δώσει μια φωτογραφία με ευρεία διάθεση στο κοινό για ελεύθερη προσκλήση, αλλά μπορεί να πει ότι εγώ τη δίνω μόνο με δικαίωμα αναφοράς ή μόνο για μη εμπορική χρήση. Έτσι, μπορώ να έχω πολλαπλά, λοιπόν, πολλαπλές μορφές αδειοδότησης μέσα από το σύστημα. Και επίσης να δέχομαι αιτήσεις για άλλη μορφή άδειας χρήσης. Δηλαδή, μπορεί εγώ να δεχτώ από ένα πολίτη, από μια εταιρεία, ένα αίτημα για να πάρω μια φωτογραφία της Λότζια για να την κάνω μπλουζάκι σαν εταιρεία. Ναι, μπορώ να το δεχτώ αυτό σαν αίτημα. Είναι ένα αίτημα αλλαγής της χρήσης, της αρχικής χρήσης. Okay. Το ίδιο ισχύει και για το API. Η χρήση του API ελέγχεται μέσω αδειοδότησης. Δηλαδή, εγώ λέω ότι έλα και εσύ, κύριε, μια νέα εταιρεία, startup, έλα να φτιάξει εφαρμογές μαζί μας πάνω από το αποθητήριο με την κατάλληλη αδειοδότηση. Έτσι. Συνεχίζω. Στην πλοήγηση πάνω δίνουμε πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης. Όλο το υλικό μας είναι οργανωμένο σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπου μέσα σε αυτές εισάγουμε αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά δύναται να ομαδοποιηθούν σε συλλογές, έτσι, που είναι είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες. Έτσι. Αυτό που δεν είπαμε πριν είναι ότι το σύστημα είναι ανοιχτό και προς τους φορείς της πόλης. Έτσι. Μπορεί λοιπόν κάποιος είτε να γραφτεί εκπροσωπώντας τον εαυτό του, είτε να πει ότι εγώ εκπροσωπώ ένα φορέα, που είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι η περιφέρεια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Έτσι, άρα λοιπόν έχουμε πλέον και την έννοια του φορέα μέσα. Φορέας μπορεί να είναι επίσης και ένα τμήμα του Δήμου Ηρακλείου. Το τμήμα τουρισμού, ας πούμε, θα μπορούσε να δουλέψει σαν φορέας και να ανεβάζει δικές του συλλογές που το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, και άλλα τμήματα. Έτσι. Η ιστοσελίδα επίσης περιέχει πληροφορίες για το έργο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης του API, οδηγίες σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης και τέλος οδηγίες σχετικά με το θέμα της προσβασιμότητας.
Η πύλη έχει φτιαχτεί ώστε να είναι προσβάσιμη. Προσβάσιμη εννοώ και από άτομα με ειδικές ανάγκες, βάσει ειδικά στάνταρς που υπάρχουν. Όσον αφορά τη διαχείριση περιεχομένου, συνοπτικά λέω απλά μερικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με την επεξεργασία του προφίλου του χρήστη. Μπορούμε να ανεβάζουμε υλικό είτε μεμονωμένα είτε ετοιμαζικά. Επεξεργασία υλικού, προβολή, συλλογές όπως είπαμε πριν, έτσι, και αντικείμενα και διαμοιρασμούς. Αυτό που είπα πριν είναι τα θέματα των αδειών χρήσης. Έχουμε δύο άδειες χρήσης, είτε για το αντικείμενο είτε για το API. Τέλος, όλη αυτή η λειτουργικότητα που προσφέρεται μέσα από τη διοικητική πύλη προσφέρεται και από μια εξειδικευμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές, έτσι, που είναι διαθέσιμη και για iOS συσκευές, αλλά και Android, έτσι, ώστε να μπορεί κάποιος, on the go όπως λέμε, να μπορεί να συνεισφέρει με περιεχόμενο πάνω στο αποθετήριο. Και αυτή η εφαρμογή, η mobile εφαρμογή, έχει φτιαχτεί πάνω από το υποσύστημα API. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπετε πώς κατευθείαν χτίζουμε νέες εφαρμογές πάνω από ένα σύστημα. Λοιπόν, αν θέλετε μπορούμε να δούμε λίγο την πλατφόρμα μαζί. Να σας δείξω λίγο πώς είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική σελίδα του αποθετηρίου. Εδώ πέρα έχουμε κατευθείαν την αναζήτηση τεκμηρίου αν χρειαστεί. Έχουμε ένα section, μια ενότητα με τις προτάσεις του διαχειριστή όσον αφορά τα τελευταία τεκμήρια που έχουν εισαχθεί μέσα. Μπορούμε να πάμε σε ένα τεκμήριο. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε τις πληροφορίες του τεκμηρίου, την ανάλυση του, πότε αναρτήθηκε, το μέγεθός του. Και επίσης έχουμε από κάτω πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης. Έτσι, αν το τεκμήριο ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, τότε ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να δεχτεί αίτημα αδειοδότησης και να το διεκπαιρεώσει. Όταν το τεκμήριο ανήκει σε ένα ξένο φορέα, ένα τρίτο φορέα, σε ένα εξωτερικό συνεργάτη, τότε μπορεί κάποιος να δει το mail του δημιουργού και να στείλει απευθείας αίτημα για αδειοδότηση. Εδώ βλέπουμε τη διαφορετική την κατηγοριοποίηση που υπάρχει στο σύστημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τουρισμό, αθλητισμό, ιστορία και πολιτισμό με αρκετά μεγάλη ανάλυση προς τα κάτω. Παράδειγμα, τουρισμό αξιοθέατο. Να πω επίσης ότι στα πλαίσια του έργου έγινε και η αρχικοποίηση του συστήματος με ένα αρχικό υποσύνολο των τεκμηρίων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Μέχρι στιγμής έχουμε εισάγει περίπου 1.300 τεκμήρια αυτή τη στιγμή αρχικοποίηση στο σύστημα. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί κάποιος, υπάρχουν φίλτρα για να μπορεί κάποιος να βρει τεκμήριο με βάση την άδεια που τον ικανοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία για εμπορικούς λόγους ή για δική του χρήση, μπορεί να κάνει φίλτρο και να βρει αυτό που θέλει. Μπορεί να πάει στη μεγάλη αναζήτηση, στην αναπτυγμένη αναζήτηση, παραδείγματος και να βρω, ας πούμε, κάτι για τον Άγιο Τίτο. Έτσι. Παράδειγμα. Εδώ έχουμε την περιοχή του χρήστη, η σελίδα του χρήστη με τα τεκμηριά του. Τα υπόλοιπα είναι διαχειριστικά. Δεν ξέρω αν θέλετε μπορώ να σας δείξω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, όχι, όχι. Αν δούμε λίγο, δείτε λίγο. Εδώ σας δείχνω πώς γίνεται από πίσω. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι παιδεία πάνω στη φωτογραφία. Δεν έχουμε λοιπόν μια φωτογραφία και ένα πεδίο περιγραφής, βάλε μέσα ό,τι θέλεις. Όλα είναι δομημένα ώστε να μπορεί η αναζήτηση μετά να γίνει στοχευμένη. Έτσι. Αυτά είναι τα παιδεία τα οποία αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται πάνω σε ένα τεκμήριο. Δηλαδή η περιγραφή μπαίνει σε ξεχωριστό τίτλο. Δείτε λίγο. Ελληνικά, αγγλικά, ο τύπος, λέξεις κλειδιά, ο δημιουργός, ημερομηνία δημιουργίας, πνευματικά δικαιώματα, όλα αυτά είναι διακριτά. Ερωτήσεις? Παρακαλώ. Μια ερώτηση η οποία σχετίζεται, δεν είναι πολύ πιθανόν, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει πιθανότητα. Κάποιος ο οποίος θέλει να ανεβάσει, αφού έχει τη δυνατότητα κάποιος να ναι, ναι, ναι. Ανεβάσει κάτι.
Ποιος ελέγχει το περιεχόμενο? Πολύ σωστή ερώτηση. Το σύστημα έχει οριζόντιο moderation, όπως λέμε, δηλαδή επειδή ακριβώς είναι ένα κοινόχρηστο σύστημα και δεν μπορεί ο καθένας να ανεβάζει ό,τι θέλει. Έτσι, μπορεί να είναι όλοι καλόβουλοι. Μπορεί να υπάρχει ένας κακόβουλος και να βρωμήσει τα πάντα, έτσι όπως λέμε. Κάθε τι που ανεβαίνει μέσα ελέγχεται πρώτα από τον κεντρικό διαχειριστή του συστήματος και μετά παίρνει έγκριση. Δηλαδή, αν εσείς μπείτε σαν χρήστης αύριο το πρωί αυτόνομος από το δικό σας χώρο, γραφείτε σαν προσωπικός χρήστης και βάλετε 100 τεκμήρια, δεν θα δείτε τίποτα στον αέρα. Θα ελεγχθούν πρώτα από το διαχειριστή και εφόσον πάρουν έγκριση, θα βγουν στον αέρα. Αυτό ισχύει οριζοντίως. Έτσι, δηλαδή, οτιδήποτε έρχεται από το κοινό, πρώτα ελέγχεται και μετά ανεβαίνει. Παρακαλώ. Να συμπληρώσω εδώ ότι έχουμε ζητήσει να οριστούν άτομα και έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Πολιτισμού, το Τμήμα Τουρισμού, που θα είναι διαχειριστές. Επικουρικά, βέβαια, το Τμήμα Πληροφορικής θα είναι στη διάθεσή τους, για να μπορούμε να... Θεωρητικά αυτό το σύστημα δεν τρέχει μόνο του. Θεωρητικά αυτό, δηλαδή το αφήνουμε, δεν τρέχει μόνο του. Χρειάζεται μια ομάδα υποστήριξη από πίσω. Η ομάδα υποστήριξη είναι αυτή που θα βλέπει τυχόν αιτήματα για νέο περιεχόμενο, θα βλέπει αιτήματα αδειοδότησης και θα διεκπαιρεώνει. Έτσι. Γιατί για να γίνει αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται πέρα από τον πληροφορικά, θα λέγαμε, εδώ χρειάζονται και άλλοι άνθρωποι στην ομάδα αυτή. Έτσι. Γι' αυτό και πολύ καλά βάλατε και άλλα άτομα μέσα πέρα από την πληροφορική. Ερωτήσεις? Ήσασταν απόλυτα κατανοητός, οπότε δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Πείτε μου. Ήδη, επειδή το έχω βάλει στο Facebook, πήρα μήνυμα από φίλο καθηγητή του Τμήματος της Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου που θέλει να το μελετήσει. Πολύ ωραία. Όπως υπάρχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το κάνουν να διαφέρει από τα άλλα αποθητήρια. Όλα τα αποθητήρια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχω δει είναι κλειστά αποθητήρια. Δηλαδή γίνανε για τα πλαίσια κάποιου έργου, ανεβάσανε 100-200 τεκμήρια και τελείωσαν. Αυτό ήταν. Εμείς ελπίζουμε αυτό να είναι ένα ανοιχτό σύστημα, δυναμικό και ζωντανό. Okay. Γιατί ούτως ή άλλως το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου είναι πολύ ζωντανό. Έχει και πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό. Έτσι. Είναι ευκαιρία να το δημοσιοποιήσει. Ας πούμε, έχουμε το ψηφιακό κανάλι του Δήμου Ηρακλείου που κάνει τις παραγωγές. Μάλιστα. Έχει διασύνδεση το ένα με το άλλο ή πρέπει κάποιος να την πάρει ένα βίντεο από εκεί? Διασύνδεση αυτόματη δεν θα μπορούσε να υπάρχει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Έτσι, δεν είναι τόσο τεχνικοί λόγοι όσο είναι θέμα δικαιωμάτων και τα λοιπά, έτσι, και ελέγχου. Μεμονωμένα μπορούν τεκμήρια να έρχονται από διάφορες πηγές και λοιπά και να προβάλλονται εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα είναι αποθετήριο, το οποίο μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είπε ο κ. Μηχανάκης στην αρχή, αλλά μόνο δεν του έδωσε μεγάλη βάση. Ο Δήμος Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα όραμα να είναι αυτός ο συλλέκτης και ο κάτοχος των δεδομένων. Έτσι, κάτι το οποίο το έχουν προσπεράσει μερικοί Δήμοι και εμπιστεύονται πολλές φορές λύσεις οι οποίες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους εκτός Ελλάδας καν. Έτσι. Σε αυτό το σύστημα, κάτοχος και ιδιοκτήτης των δεδομένων είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν. Ακριβώς. Έτσι. Ακόμα σε εμάς, στο ευρύ κοινό, δεν έχει φανεί ακόμα η αξία των δεδομένων. Στον απλό πολίτη δεν έχει ακόμα φανεί η αξία των δεδομένων που συλλέγονται. Και ο Δήμος Ηρακλείου από το 2016 συλλέγει δεδομένα. Αλλά εδώ και 2 χρόνια η αξία των δεδομένων αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τον πλούτο του πετρελαίου. Τώρα που μιλάμε. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν είναι αντιληπτό σε εμάς, αλλά έρχεται. Έτσι, έρχεται. Εμείς ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση, παρατήρηση. Ωραία. Προχωρήσουμε. Προχωράμε στην επόμενη παρατήρηση. Mm-hmm. Okay. Παρακαλώ. Πώς θα βάλω στην
γιατί... Εγώ. Σε είναι. Είναι από τη σκάκη κυρίου. Ωραία. Ωραία. Και πού θα βλέπω, εδώ θα βλέπω το, το δικό μου και εκεί θα αυτό που θα παρουσιάζετε. Α, να το. Οκ. Okay. Ωραία. Αυτό παρουσιάζεται τώρα. Και εδώ το βλέπω. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, γέλια. Μια ηλικία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να παρουσιάσουμε το σύνθεση στο Δήμο Ηρακλείου. Εντάξει, είναι, όπως είπε, μεγάλη, πολύ παλιά η συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και, και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Εγώ θα σας μιλήσω για το σύνθεση, που είναι ένα σύστημα διαχείρισης, σύστημα για την τεκμηρίωση και προβολή πολιτισμικής κληρονομιάς. Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Δεν έχω βάλει όνομα, εγώ είμαι Χρυσούλα Μπεγκιάρη, αλλά ήδη υπάρχει μεγάλη ομάδα από πίσω, οπότε θα πρέπει να βάλω πολλά ονόματα. Άρα περιορίζομαι σε οτιδήποτε. Λοιπόν, δύο λεπτά να πούμε, βασικά να πούμε τι είναι το σύνθεση. Το σύνθεση είναι ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τη συνεργατική τεκμηρίωση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα τη πολιτισμική πληροφορική κληρονομιά και των ψηφιακών ανθρωπικών επιστημών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επιτρέπει την τεκμηρίωση πληροφοριών για αντικείμενα πολιτισμού, γεγονότων και συμμετέχοντες σε αυτά. Το βασικό του συστατικό είναι το γεγονός. Τεκμηριώνει με βάση τα γεγονότα. Και το βασικό του άλλο χαρακτηριστικό που το κάνει έγκυρο πάντα, η τεκμηρίωση γίνεται με δομημένο και διαισθητικό τρόπο, διαισθητικό θα ήθελα να πω καλύτερα σημασιολογικό τρόπο, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης. Ακολουθεί επακριβώς και πολύ αυστηρά διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης. Γιατί θεωρεί πολύ σημαντική αυτή την συμμόρφωση, διότι με αυτή τη συμμόρφωση επιτυγχάνουμε την επανεχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή δεδομένων που προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές και επίσης υποστηρίζουμε τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι τα δεδομένα μου είναι μηχανικά αναγνώσιμα, αν έχουν οργανωθεί με αυτόν τον τρόπο, μηχανικά αναγνώσιμα οποιαδήποτε μηχανή. Με τη σωστή ερμηνεία πάντα. Αυτό αυξάνει την αξία των δεδομένων. Θα ήθελα να πω ότι η πρώτη υλοποίηση του σύνθεση έγινε το 2004, μετά στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο, μετά την κοινωνία της πληροφορίας τότε, που το χρησιμοποιήθηκε για το χάρτη κινδύνων στοιχογραφίας των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης, μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης τότε. Βασίζεται, είπαμε, στο σύνδοξη RM. Το διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιεί είναι από πίσω το σύνδοξη RM. Το σύνδοξη RM, να πούμε δύο λόγια τι είναι το σύνδοξη RM. Είναι μεγάλη συζήτηση, πολύ απλά θα μπορέσω να σας πω περίπου να έχετε μια ιδέα. Είναι ένα θεωρητικό και πρακτικό μοντέλο για την ενσωμάτωση των πληροφοριών. Αυτό το μοντέλο περιέχει ορισμούς και μια τυπική δομή για την περιγραφή των υπονοουμένων και των σαφώς δηλωμένων εννοιών και σχέσεων που χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι πολύ, πολύ κρίσιμο σημείο να μπορείς να περιγράφεις ακριβώς τις σχέσεις της πολιτιστικής κληρονομίας, γιατί είναι πολλές, πολύπλοκες και πολλές φορές ασαφείς. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΥΝΔΟΚ. Το ΣΥΝΔΟΚ είναι μια επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις καλές πρακτικές και πρότυπα τεκμηρίωσης του μουσιακά αντικείμενα. Μια ιδέα περίπου τι είναι το ΣΥΝΔΟΚ, είναι ένα πολύ μεγάλο κείμενο, στην ουσία κείμενο καταρχήν, όπως σας είπα, είναι ορισμοί και τυπική δομή. Εδώ φαίνεται ο ορισμός, τι σημαίνει activity, δραστηριότητα. Βλέπετε ότι εδώ περιγράφει με πολύ ακριβή τρόπο τι είναι μια δραστηριότητα, ότι είναι μια υποκλάση ενός γεγονότος, ότι είναι υπερκλάση της acquisition, της συλλογής, μετακίνησης. Έχει όλο τον ειδών τα γεγονότα τα οποία εντάσσονται κάτω από τη δραστηριότητα. Έχει ένα πολύ ακριβές scope note που ορίζει τι ακριβώς εντάσσεται εκεί. Έχει παραδείγματα και από κάτω το πιο σημαντικό έχει τις ιδιότητες που συναντώνται στην έννοια της δράσης.
Οπότε όταν εγώ έχω να μοντελοποιήσω σε ένα σύστημα μία δράση, έχω από πίσω μου το σύντοκ και ακόμα και αν δεν φαίνεται, πολλές φορές βλέπεις μία δράση και σου λέει «Α, θέλω να μοντελοποιήσω αυτό». Αν έχεις υπόψη σου το σύντοκ, το ρωτάς τον άλλον, ξέρεις, έχεις αυτό και τελικά να βλέπεις ότι πολλά πράγματα τα οποία τα υπονοεί, γιατί τα έχει στο μυαλό του, αλλά δεν μπορεί να τα εκφράσει αυτός που ορίζει τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Και βλέπεις ότι από εκεί που ξεκινάς και λες, θέλω μόνο αυτό να έχω, αυτή την ιδιότητα με ενδιαφέρει να έχω αυτή τη σχέση, τελικά αναδεικνύονται ένα κάρο σχέσεις, οι οποίες βγαίνουν από τα συμφραζόμενα που αναλύεις μαζί του, γιατί ακριβώς πολλά πράγματα υπονοούνται και δεν λέγονται ακριβώς. Αυτό λοιπόν έχει αναπτυχθεί από μια μεγάλη επιτροπή. Σε αυτήν την επιτροπή είναι περίπου πάνω από 40 μέλη από όλο τον κόσμο, είναι διεθνής επιτροπή. Το οποίο συμμετέχει βέβαια το Κέντρο Πολιτικής Ψυχολογικής του ΙΤΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διάχυση αυτού του προτύπου και επίσης την οργάνωσή του και τη συντονίζει τις ετήσιες συναντήσεις που γίνονται συνήθως 3 το χρόνο. Πρόσφατα η Κίνα το καθιέρωσε σαν εθνικό πρότυπο το σύντοκ CRM. Αυτά για το σύντοκ. Τώρα, να πούμε το σύνθεση. Το σύνθεση, λοιπόν, επειδή ακριβώς το Κέντρο Πολιτικής Ψυχολογικής είχε μεγάλη συμμετοχή στο σύντοκ, την εποχή εκείνη που ήταν η έξαρση πάνω στην τεκμηρίωση και να δημιουργούν τα πρώτα συστήματα πληροφορικής για τον πολιτισμό, αυτό που αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, το σύντοκ σαν οδηγό και να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να ταξινομεί και να αποθηκεύει και να τεκμηριώνει πάρα πολλά χαρακτηριστικά ενός πολιτιστικού, πολιτισμικού αντικειμένου. Ασχολείται λοιπόν, πολιτισμικά αντικείμενα τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, στο χώρο του πολιτισμού. Αντικείμενο μπορεί να είναι ένα πίνακα, μπορεί να είναι ένα άγαλμα, μπορεί να είναι ένα asset που να είναι τελείως ψηφιακό, να είναι τελείως ένα έφημο. Όλα αυτά είναι πολιτισμικά, θεωρούνται πολιτικά αντικείμενα. Το σύνδεση λοιπόν μπορεί να εκμηνώσει αντικείμενα, πρόσωπα, οργανισμούς, τόπους, γεγονότα, δραστηριότητες, αρχαιακές πηγές, βιβλιογραφία, ψηφιακά αρχεία και όλα αυτά. Θα δείτε στη συνέχεια τις διάφορες εφαρμογές πώς το έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο. Ακόμα και αν σε αυτό που έδειξε προηγουμένως ο Μανούσος, αυτό που ήδη έχετε στο Δήμο Ηρακλείου και στη Βικελαία, θελήσετε αργότερα να προσθέσετε και άλλες οντότητες, χωρίς να πειράξετε ό,τι έχει γίνει, μπορείτε κάλλιστα να προσθεθούν και άλλα πράγματα και τα οποία να αλληλοσυνδεθούν μεταξύ τους, διότι όλα αυτά που έχουν σχεδιαστεί, με βάση να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν νέα σχήματα και νέες πληροφορίες. Είναι συνεργατικό, έτσι, μπορεί να υποστηρίζει πάρα πολλούς χρήστες και πολλούς ρόλους χρηστών. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες και θα σας δείξω, η αρχιτεκτονική του υποστηρίζει αυτό, θα το δείτε σε λίγο. Έχει ευέλικτες φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα σεντόν εισαγωγή δεδομένων, όπως έδειξε προηγουμένως ο Μανούσος, αλλά αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλη ευελιξία, όπως θα το δείτε στις εφαρμογές. Μπορούμε να διαχειρίζεται λεξιλόγια, διαχειρίζεται πολυμορφικά αρχεία, οποιοδήποτε τύπου πολυμορφικό αρχείο, υποστηρίζει αποθήκευση σε νέφος, σε cloud, αν είναι τεράστιος όγκος, συνδέεται με συστήματα θησαυρού όρων, όπου απαιτείται εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση και βάση θησαυρού, συνδέεται με γεωγραφικά λεξικά, με γκαζετίες διεθνείς. Μπορείς να εισάγεις και να εξάγεις δεδομένα μέσω πραγματικής επαφής και συνδέεται με διαδικτυακούς τόπους. Μπορεί να συνδεθεί. Η αρχιτεκτονική του σύνθεσης έχει βασιστεί σε native XML database, από αυτό που αυτό μας δίνει την μεγάλη ευελιξία στο να οργανώσουμε, στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχήματα πολύπλοκα με πάρα πολλές αλληλοσυνδέσεις. Πράγμα το οποίο δεν ήταν εφικτό, γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία τότε το 2004, γιατί ήταν εφικτό με τις κλασικές βάσεις δεδομένων, επειδή η πολιτισμική πληροφορία είχε τρομερές αλληλοσυνδέσεις. Οπότε υπάρχει native XML database exist. Όλα αποθηκεύονται με μορφή XML βάση σχήματα, τα οποία XML files, τα οποία υποστηρίζονται από τα σχήματα που δημιουργούνται, λεξιλόγια. Υπάρχει ο web server, ο οποίος βλέπετε τις τεχνολογίες εδώ. Και επίσης υπάρχει το UI, το οποίο κάθε φορά διαμορφώνεται
με βάση το ότι οι οντότητες έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό το UI, διαφοροποιείται κάθε φορά στις οντότητες που θέλουμε να τεκμηριώσουμε. Και επίσης υπάρχει και ένα API το οποίο επιτρέπει να παίρνεις και να γράφεις δεδομένα πάνω στη βάση κατευθείαν του σύνθεσης. Τώρα, ας δούμε τις εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος που χρησιμοποιήθηκε εδώ ήταν ένας ως σύστημα τεκμηρίωσης διαχειριστικής πληροφορίας πολιτισμικού υλικού. Εδώ υπήρχε πολιτισμικό υλικό και ήθελες να δεις πώς μπορεί να το διαχειριστείς. Με ό,τι σημαίνει διαχείριση. Διαχείριση σημαίνει απόδοση δικαιωμάτων, διαχείριση σημαίνει ποιο στόχο, που το βρήκε, όλα αυτά είναι θέματα διαχείρισης. Οπότε εδώ υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή, στο ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο είναι που έδειξε μόλις ο Μανούσος, και στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, που είναι η τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού υλικού. Και εκεί είναι με τη βάση της διαχείρισης. Όπως βλέπετε εδώ, το interface είναι περίπου πάντα το ίδιο, υπάρχει περίπου ένα banner εδώ που διαφοροποιεί, και πάντα στο αριστερό μέρος είναι οι οντότητες, όπως λέμε, που τεκμηριώνονται σε αυτή την εγκατάσταση. Οι οντότητες αυτές αναλύθηκαν, βρέθηκαν ότι αυτές είναι οι κύριες έτσι όπως είναι για να μπορεί να αποδοθεί σωστά αυτό που θέλουν να τεκμηριώσουν. Και αυτό που σας είπατε πάντα βάση με το διεθνές πρότυπο. Όλα αυτά, οι οντότητες λοιπόν, εδώ βλέπουμε την οντότητα γεγονότα και βλέπουμε εδώ τα στιγμιότυπα της οντότητας γεγονότας που είναι πάρα πολλά στην τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού υλικού στη βάση αυτή. Μπορούμε να επιλέξουμε, αν επιλέξουμε γεγονότα εδώ, μπορούμε να δούμε όλα τα στιγμιότυπα. Επιλέγοντας εδώ ένα στιγμιότυπο, μπορούμε να ανοίξουμε και να δούμε τον FXML editor του σύνθεσης, το οποίο μπορείς εκεί να δεις, αλλά και να συμπληρώσεις. Είναι το ίδιο interface και της εισαγωγής και της ανάγνωσης, το πώς ακριβώς είναι τεκμηριωμένο. Ο FXML editor έχει πάρα πολλές δυνατότητες, νομίζω ότι θα σας είπε η Λίδα. Μπορείς να έχεις κείμενο, μπορείς να έχεις linking σε άλλες οντότητες, μπορείς να έχεις linking σε θησαυρούς, σε άλλα συστήματα, μπορείς να έχεις, να βάλεις μέσα σε cloud, έχεις πάρα πολλά δυνατότητες. Και επίσης εδώ υπάρχει ο γενικός κατάλογος που φαίνεται γενικά πως η αρχική λίστα, η οποία είναι πάντα παραμετροποιήσιμη. Μπορεί να πεις ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να μου βγάζει αυτό τώρα, όταν διαλέγω, πατάω τα γεγονότα, να μου βγαίνει αυτά τα πεδία. Μπορεί να βγαίνουν οτιδήποτε άλλα πεδία θέλουμε. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει μια μεγάλη κατηγοριοποίηση. Δυστυχώς δεν το έχω live τώρα αυτό να σας το δείξω, αλλά μπορώ όμως μετά στο συνέχεια, αν θέλετε, σε live μορφή. Μια άλλη εφαρμογή, θα σας δείξω διάφορες εφαρμογές, δηλαδή την ποικιλία πώς με πολύ διαφορετική χρήση έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο ακριβώς σύστημα. Το σύνθεση τώρα ως σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικής πληροφορίας. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο, υπάρχει ένα έργο, ΕΛΙΔΕΚ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει μια εγκατάσταση, το οποίο αφορά το θέμα του είναι φεμινισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια την περίοδο του Μεσοπολέμου, που αφορά δράσεις γυναικείων οργανώσεων και γυναικών κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και πώς αυτές οι δράσεις αυτοί επηρέασαν την πολιτική. Το οποίο αυτό γίνεται μέσα από μελέτη και τεκμηρίωση, όπως ακριβώς εμφανίζονται, σε αρχαιακό υλικό, σε άρθρα, σε περιοδικά, σε παλιά βιβλία και σε έντυπο παλιό υλικό. Οπότε εδώ είναι μια μεγάλη ομάδα που, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από Πανεπιστήμια των Βαλκανίων, που κάθονται, μελετάνε στις χώρες το τι ακριβώς είχε γίνει και έχουν το σύνθεση το οποίο γράφουν μέσα, τεκμηριώνουν όλα τα ευρήματα που βρίσκουν, που τα βρίσκουν, τις βιβλιοθήκες που τα βρίσκουν, έτσι ώστε να μπορούν στο τέλος να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και πάλι εδώ, όπως βλέπετε, αριστερά υπάρχουν εδώ οι οντότητες που έχουν μετά από μελέτη μαζί μας αποφασίσαμε ποιες οντότητες θα χρησιμοποιηθούν. Έχουμε εντελοποιηθεί με βάση το ΣΥΝΤΟΚ και μετά από εδώ κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχοι σχήματα. Όπως φαίνεται εδώ βλέπετε ένα σχήμα για παράδειγμα ενός αρχαιακού υλικού. Η δομή είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Περιέχει και έχει πολύ διαφορετική και στην πολυπλοκότητα αλλά και στη λειτουργικότητα. Εδώ, για παράδειγμα, εάν κάτι άλλο έχει σχέση με αυτήν την οντότητα και έχει τεκμηριωθεί αλλού, εμφανίζεται πώς έχει τεκμηριωθεί από κάποια άλλα πεδία. Εδώ είναι ένα σύστημα, έχει χρησιμοποιηθεί πάλι σαν σύστημα επιστημονικής τεκμηρίωσης, είναι εγκατάσταση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο ΙΤΕ, έγινε στα πλαίσια του ΚΡΙΠΗΣ 2 το μέτωπο.
το οποίο εδώ τεκμηριώθηκαν περιουσίες που κατά τη διάρκεια του 1660, νομίζω 69-70, όταν ήρθε η τουρκική κυριαρχία εδώ, βρέθηκε ένα τουρκικό κατάστοιχο φυσικό, το οποίο μέσα εκεί γράφανε ποιες περιουσίες της πόλης του Ηρακλείου περάσανε στους Τούρκους. Οπότε εδώ είχαμε την έννοια του κατάστοιχου, το οποίο δείχνει το φυσικό. Εδώ βλέπετε το μοντελοποιούμε στον κατάστοιχο σαν φυσικό αντικείμενο, αυτό που ακριβώς βρέθηκε και με τη φωτογραφία του όπως είναι. Το κατάστοιχο περιέχει αποσπάσματα. Τα αποσπάσματα είναι, όπως βλέπετε, στα αρχαία τουρκικά εδώ. Και επίσης μετά για το κάθε απόσπασμα μετά εδώ αναφέρεται η μεταγραφή του και η μετάφρασή του στα ελληνικά. Και επίσης αυτό είναι ακριβώς όπως είναι στο βιβλίο. Μετά υπάρχει η εντότητα αγοροπολισίες, όπως είδατε εδώ. Βλέπετε εδώ όλες οι εντότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση. Εγώ θα σας δείξω δύο πράγματα από εδώ. Αγοροπολισίες, οι αγοροπολισίες, αυτό που γίνεται εδώ τώρα, αναλύει το περιουσιακό στοιχείο το καθένα σύμφωνα με αυτό που είναι, σε ποια συνοικία ανήκε τότε, οπότε έχει γίνει μελέτη και έρευνα αυτές τις συνοικίες που είναι σήμερα και πώς, με ποια γίνεται. Εδώ έχει ακριβώς τη χωροθέτηση, εδώ έχει τη διάσταση, τι ακριβώς ήταν αυτό που μεταφέρθηκε, πώς μεταφέρθηκε. Και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό το απλώς το έχω κόψει, γιατί είναι μεγάλο το σεντόνι αυτό το editor. Εδώ είναι πολύ μακρύ το περιουσιακό στοιχείο. Εδώ αναφέρεται, βλέπετε, ότι έχει αποθήκες του Νικολού Μπουκάλα, που εδώ μετά έχει την περιγραφή ότι είναι ένας όροφος, μετά είχε πάνω αποθήκες, 6 αποθήκες, τι αποθήκες είχε. Και εδώ αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης ήταν ο Μπουκάλας, ο οποίος ήταν πρώην ιδιοκτήτης και ο οποίος τώρα μεταφέρθηκε. Αυτό έγινε στον Καχαγιά των Γενιτσάρων, που δόθηκε όταν κατακτήσανε την πόλη του Ηρακλείου οι Τούρκοι, σαν προσωρινό ιδιοκτήτη. Και εδώ κάτω έχει γίνει η σημερινή τοποθέτηση, πού περίπου βρίσκεται. Το Ινστιτούτο Μουσιακού Δήμου είχε ένα ιστορικό χάρτη. Εμείς τον βάλαμε πάνω στο χάρτη του Ηρακλείου και εντοπίζουμε σήμερα περίπου πού ακριβώς ήταν αυτό, σε ποιο σημερινό χώρο της πόλης του Ηρακλείου αναφέρεται αυτό το κατάστοιχο, αυτό το απόσπασμα, αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Και πας εδώ πάνω στο χάρτη ψηφία και βλέπεις την αποθήκη του Νικολού και σου λέει πού ακριβώς είναι. Όλα αυτά μέσα από το σύνθεση. Έτσι, το σύνθεση σαν αποθετήριο σκέτο χωρίς ξεχωριστό user interface. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα που είναι πάλι σαν σύστημα επιστημικής τεκμηρίωσης, που είναι ένα Horizon, ένα ERC Grant Project, το οποίο το έχει το Ινστιτούτο Μουσιακών Σπουδών, που αφορά μεταφορά εκκλησιαστικών εικόνων βασικά από τη Ρωσία στα Βαλκάνια την εποχή, και πώς αυτά επηρέασαν τον πολιτισμό, γενικά τον θρησκευτικό πολιτισμό. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο ερευνητικό έργο αυτό. Και εδώ συμμετέχει και το Μουσείο Μπενάκη από την Ελλάδα, αλλά συμμετέχουν και πάρα πολλοί ξένοι φορείς. Εδώ βλέπετε ότι έχουν οι οντότητες που μετά από μελέτη μαζί τους, οι οντότητες που έχουν ορίσει είναι αρκετά διαφορετικές. Κάποιες που είναι κοινές σε όλα, κάποιες είναι διαφορετικές, αλλά ακόμα και αυτές που είναι κοινές, ανάλογα με το τι θέλουν να τεκμηριώσουν, πάντα διαφοροποιείται το σχήμα. Και εδώ για παράδειγμα έχει τα αντικείμενα. Αν ανοίξει το αντικείμενο εδώ, πάλι είναι τεράστιο, βλέπει τη φωτογραφία του και όλα αυτά. Αν ψάξει εδώ, μπορεί εδώ έχει και κάποιο φίλτρο και αν πει ότι εγώ θέλω κάποιο αντικείμενο σε σχέση με μαργαρίτες, εδώ βλέπουμε με μαργαρίτες, σου δείχνει 3 αντικείμενα. Αν πάμε και το ανοίξουμε αυτό, βλέπουμε ότι εδώ βλέπουμε το αντικείμενο αυτό καταρχήν και μετά εδώ βλέπουμε ότι αυτό εδώ έχει μια μεταφορά που έγινε η μεταφορά από τη Ρωσία, που μεταφέρθηκε αυτό από τη Ρωσία στην Αργυρούπολη, στην Κρήτη. Από αυτός που ήταν υπεύθυνος, γιατί που εμπλέχθηκε στην μεταφορά, ήταν ο Καστινογιαννάκης, αρχιεπίσκοπος του Λαθήμου και Αυλοποτάμου. Και εδώ γράφει ακριβώς πού τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα, πώς τεκμηριώνεται και τη βιβλιογραφία που αναφέρεται σε αυτό. Ώστε μετά να μπορούν να... Αυτό είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο. Μετά θα υπάρξει και ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα βγει από το σύνθεση, γιατί αυτό που δεν είπα στην αρχή, το σύνθεση έχει τη δυνατότητα να εξάγει όλη την πληροφορία που έχει σε XML, αλλά και σε RDF, ανοιχτά διασυνδεμένα δεδομένα, σύμφωνα με μια οντολογία, και βασικά αυτό που κάνει αυτόματα είναι με το SIDOC. Ό,τι πληροφορία έχουμε περάσει μέσα στο σύνθεση, υπάρχει η αντιστοίχηση με βάση το SIDOC,
σε ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και όπως βγάζει το XML, βγάζει και το RDF. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το RDF που θα βγει, αν υπάρχει ένα αποθετήριο linked open data, όπως είναι, που είναι με βάση στο SIDOC, το οποίο περισσότερο τώρα με βάση στο SIDOC, πέφτει αμέσως εκεί πάνω εκεί και ταυτόχρονα μηχανιστικά τελείως μπορεί να εισαχθεί και να εμφανεί η αλληλεσχετής που έχει με τυχόν άλλα που θα έχουν πέσει πάλι μέσα σε αυτό το αποθετήριο. Αυτό θα είναι επιδείξιμο τώρα σε λίγο στο Μουσείο Μεσαγράφησης, θα σας δείξω, που έχουμε κάνει το δεύτερο site. Δηλαδή έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα. Έχουμε το σύνθεσης που καταγράφεις και μετά από εκεί βγάζεις την πληροφορία είτε σε XML, την πας σε διάφορα site, είτε τη βγάζεις και την πας σε αποθετήρια, ανοιχτά διασυνδεδεμένα αποθετήρια. Εδώ ήταν ένα έργο που τέλειωσε πρόσφατα, ένα Interreg, το αρχέτυπο, το οποίο είχε για την... εκεί το σύστημα χρησιμοποιήθηκε, το σύνθεση χρησιμοποιήθηκε σαν σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικής και διαχειριστικής πληροφορίας ταυτόχρονα. Δηλαδή εδώ τεκμηρίωσαν οι εκκλησίες Ελλάδας και Κύπρου και η εφορία Ηρακλείου, όπου εμπλέκεται, την εκκλησιαστική περιουσία. Οπότε εδώ οι οντότητες ήταν πολύ διαφορετικές και πάρα πολύ αρκετά διαφορετικές, γιατί εδώ είχαν να τεκμηριώσουν πολιτισμικούς χώρους, μνημεία, ιερούς χώρους, κοινωνικά αντικείμενα, πολιτισμικά αρχεία, πολιτισμικά δρόμενα. Και ένα άλλο πράγματα, η τεκμηρίωση, δράσεις τεκμηρίωση, αποτυπώσεις, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Και αυτά και επίσης απεικόνισε σε χάρτη με ακριβή λεπτομέρεια που ακριβώς βρίσκονται. Αυτά, διότι ειδικά για την Κύπρο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, επειδή τεκμηρίωσε μνημεία, εκκλησίες και αυτά που είναι στα κατεχόμενα και τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ορατά και τα βλέπουν ή σε λίγο μπορεί να μην υπάρχουν. Οπότε ήταν πολύ κρίσιμο, ειδικά για την Κύπρο, αυτή η είδους τεκμηρίωση. Είναι η πρώτη εγκατάσταση που έγινε του σύνθεσης που χρησιμοποιεί cloud, γιατί τα δεδομένα εδώ έχουν αποθηκεύσει τριζιάστα μοντέλα, όλα αυτά, εκκλησιών και όλα αυτά, που θέλαμε τεράστιο χώρο. Και χρησιμοποιήθηκε cloud και cloud στο σύνθεσης. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα, έχουμε μνημεία και εδώ μπορούμε να ζητήσουμε σε χάρτη και εμφανίζεται ο χάρτης μετά που βρίσκονται αυτά τα μνημεία σε αυτό το χάρτη, στο σημείο αυτό, εντάξει, απλό είναι, το κάνω όλο αυτό. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε, όπως σας είπα, η τεκμηρίωση. Έχει πάρα πολλές δράσεις τεκμηρίωσης, φωτογραφική τεκμηρίωση, αποτυπώσεις, εξετάσεις κατάστασης, μελέτες, συντηρήσεις αντικειμένων. Και τα σεντόνια εδώ τώρα βλέπετε ότι αποτύπωση, ας πούμε. Τι σημαίνει εδώ, έχει αποτυπώσει, ας πούμε. Εδώ η αποτύπωση έχει ένα. Εντάξει, το έχω κόψει κάπως, είναι πολύ μεγάλο το ότι μια συγκεκριμένη δράση αποτύπωση. Δηλαδή, όταν λέμε μια συγκεκριμένη δράση, μπορείς να έχεις, ας πούμε, μια εκκλησία και να κάνεις πολλές δράσεις αποτύπωση. Εδώ τεκμηριώνονται όλες οι δράσεις, μια-μια δράση ξεχωριστά. Εδώ, όπως βλέπετε, ότι είναι η αποθήκευση cloud. Και επίσης αυτό το σύστημα είχε και κάτι άλλο, το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη διαχείριση. Αν ανοίξουμε τη διαχείριση, βλέπουμε ότι είχε πολύ διαφορετικές οντότητες από τα άλλα συστήματα. Είχε και το μεθοδολογικό ίχνος. Το μεθοδολογικό ίχνος ήταν λοιπόν μια κατηγορία, την οποία εκεί είχε φτιαχτεί ειδική οντότητα, που τα στιγμιότυπα αυτήνες αποτελούσαν οδηγίες το τι έγινε και πώς κάναν διάφορα πράγματα, επειδή ακριβώς είχε πολλών διαφορετικών τύπων δράσης και αποτυπώσει με πολύ διαφορετικά όργανα, με ντρόν, με οτιδήποτε, με τρεις διάστατα, με διάφορες μηχανές και όλα αυτά. Εδώ περιέχουν οδηγίες πώς ακριβώς έγιναν, ώστε να ξέρει κάποιος ότι αν δει κάτι, να ξέρει επακριβώς πώς έχει, με τι μεθοδολογία και με το τι τρόπο έχει δημιουργηθεί αυτό, αφενός μεν, αφετέρου δε, επειδή απευθύνεται πολύ σε εθελοντές και σε κόσμο να έρθει και να συμμετέχει σε αυτό το έργο και να αποτυπώνει, να τους βοηθήσει, να τους δίνει οδηγίες πώς ακριβώς να κάνουν και να αποτυπώσουν τις πληροφορίες. Βλέπετε εδώ ότι έχει περίεργη, βλέπει, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, δεν διαβάζω, έχει, ας πούμε, πώς αποθηκεύει σε cloud, διάφορες, και αυτό είναι συνεχώς εμπλουτισμένο, έτσι, όλα αυτά τα συστήματα του σύνθεσης έχουν δυνατότητα εμπλουτισμού στο μέλλον. Έτσι δεν είναι ο αρχικός πληθυσμός αυτός, αλλά οπωσδήποτε, όπως και στο αποθετήριο του Ηρακλείου και στη Βικελία, υπάρχουν μεγάλοι, μπορείς στο μέλλον να προσθέσεις πάρα πολλά πράγματα. Και σε πλήθος, αλλά σε πλήθος χωρίς την παρέμβαση πληροφορικών, σε διαφορετικές οντότητες, με μικρή παρέμβαση των πληροφορικών. Εδώ είναι μια περίπτωση του σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε σαν σύστημα τεκμηρίωσης αναλυτικών μεθόδων και εργασιών συντήρησης. Τελείως διαφορετικό είναι πολιτισμός, αλλά τελείως διαφορετικό το πεδίο. Είναι αναλυτικές μέθοδες που χρησιμοποιούν για να μπορούν να μελετήσουν ένα έργο τέχνης, ένα πίνακα, ένα
όπως τον Παρθενώνα, καθαρισμός μαρμάρων, οτιδήποτε, τα οποία είναι σε συνεργασία με το, έγινε συνεργασία με το, εργασίο φωτονικής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. Και αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί τώρα στην Πινακοθήκη Αθηνών, ο Πρωτέας, που αφορούσε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο αφορούσε τη μελέτη και τεκμηρίωση και μελέτη μεγάλων, έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων. Αυτοί έχουν ένα πίνακα που είναι 4 μέτρα επί 12, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Οπότε σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλά άλλα πράγματα. Υπήρχε, έχει μια πλατφόρμα που φτιάχτηκε και με soft τρόπο μπορεί να μετακινήσει, να ανεβάσουν πάνω sensors και να μετακινήσει και να πάει να κάνει διάφορες εξετάσεις σε αναλυτικές μεθόδους. Είχε βασικά με λέιζερ, τεχνικές των λέιζερ, και ταυτόχρονα έχουμε το σύνθεση από κάτω, το οποίο αποθηκεύει όλη την, μια εξέταση, όλο το workflow, το τι έχει γίνει σε αυτή την εξέταση. Οπότε εδώ, εδώ εμφανίζεται τελείως διαφορετικό, όπως βλέπετε, το ίδιο μοντέλο, αλλά άλλο το interface, άλλες οι οντότητες εδώ που εμφανίζονται. Εδώ έχουμε την έννοια του project. Σε αυτό το project υπάρχουν την έννοια της εξέτασης. Εδώ είναι μια εξέταση με XRF, με το Δημόκριτο, γιατί συμμετέχει ο Δημόκριτος σε αυτό το έργο. Εδώ, άμα πας σε εξετάσεις, εδώ βρίσκονται τα στιγμιότυπα πάρα πολλές εξετάσεις. Αν ανοίξεις μια εξέταση τώρα, βλέπεις ότι μπορεί να είναι το ίδιο layout του editor, αλλά το σχήμα μέσα είναι τελείως διαφορετικό. Σου επιτρέπει, είναι τεράστιο, σου επιτρέπει να τεκμηριώσει όλα τα στάδια της εξέτασης. Αυτές οι εξετάσεις έχουν πολλά στάδια. Έχουν το acquisition, μετά έχουν το processing, το post-processing και μέχρι να βγάλουν το τελικό αποτέλεσμα, το τι ακριβώς βλέπουν και το τι ακριβώς είναι. Και εδώ έχει φτιαχτεί ένας annotator image που αντί να τεκμηριώνεις αυτή, επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλο σαν, δελτίο, αν το πούμε έτσι, μπορεί να τεκμηριώνεις πάνω στο ίδιο το έργο, στα σημεία που κάνεις την εξέταση. Όπως εδώ, αν πας εδώ λοιπόν και πετύχει annotate image, θα εμφανιστεί ο πίνακας αυτός εδώ, ένα το image αυτό, το οποίο αυτή η εικόνα του έργου, του πίνακα, έχει παραχθεί με πολύ ειδικό τρόπο, που να μπορείς να πηγαίνεις και σε συνεργασία με το HCI, με το ομάδα ρομποτικής του ITE, που να μπορείς να κάνεις zoom σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μέχρι σε πολύ μεγάλη εμβάθυνση και μπορείς πάνω εδώ να πας και να σημειώσει ποιο σημείο θέλεις να δεις, τι έχει γίνει, όπως βλέπεις εδώ τι έχει γίνει, σου λέει σε αυτό έχουν γίνει αυτές οι δύο εξετάσεις και εσύ να συμπληρώσεις πάνω εκεί, να ανοίξεις και να πεις αυτήν την εξέταση και να συμπληρώσεις πάνω εκεί τα δεδομένα που βγαίνει συγκεκριμένη δομή. Εδώ και παράδειγμα εμφανίζεται ότι εδώ μια συντηρήτρια από την Πινακοθήκη έχει πάει και έχει κάνει μια καθάριση των πεζογραφίων σε αυτό το σημείο επακριβώς, ώστε να ξέρεις και εσύ το ότι ο καθένας που έχει access στην εξέταση να ξέρει τι έχει γίνει σε αυτό, πάνω, σε αυτό το έργο. Εδώ μπορείς από στο πλάι να πας και να επιλέξεις και να δεις ό,τι εξετάσεις έχουν γίνει και βλέπεις με διαφορετικές εξετάσεις ότι έχουν γίνει πάνω στο έργο. Εδώ είναι XRF, εδώ είναι FTR, είναι διάφορες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω σε αυτό το έργο. Τώρα, αυτή είναι η κατηγορία που έχουμε το σύστημα, το αποθετήριο και ταυτόχρονα το χρησιμοποιούμε σαν σύστημα για να τεκμηριώσουμε την επιστημονική δουλειά, είτε τη διαχειριστική που θέλουμε όλα αυτά. Τώρα, έχουμε και το σύνθεση σαν εγκατάσταση που μπορεί να κατευθείαν να έχουν πρόσβαση, να κάνεις διαχείριση, όπως σας είπα, της επιστημονικής ή διαχειριστικής πληροφορίας και ταυτόχρονα διαχείριση και της πληροφορίας προβολής. Που αυτό σημαίνει ότι μπορώ κατευθείαν από το σύνθεση μέσα να βάζω ό,τι θέλω και να εμφανίζεται σε ένα διαδικτυακό τόπο και να το αλλάζω χωρίς την παρέμβαση πλέον πληροφορικού, αν θέλω να αλλάξω κάτι στο μέλλον. Η τελευταία δουλειά που έχει γίνει πάνω σε αυτό, ξεκινάω από το τέλος, είναι στο Μουσείο Μεσαράς, αυτό που έγινε πρόσφατα, το οποίο το σύνθεση χρησιμοποιήθηκε σαν σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικής πληροφορίας και πληροφορίας προβολής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ, όπως βλέπετε, στο αριστερόμενο του σύνθεσης υπάρχει η κατηγορία τεκμηρίωσης, που είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, που εδώ οι αρχαιολόγοι, οι επιστήμονες του χώρου τεκμηριώνουν όλη την πληροφορία που έχουν για τα αντικείμενα του μουσείου. Και εδώ, αυτή εδώ, είναι η ομάδα των οντοτήτων, που τα στιγμιότυπα αφορούν πώς εμφανίζονται, τι θέλουν να περιγράψουν στο site που θα βγαίνει προς τα έξω για το ευρύ κοινό. Εδώ οι οντότητες της παρουσίασης είναι, βλέπετε, αρκετά διαφορετικές. Έχουμε, ας πούμε, ψηφιακά αντικείμενα, έχουμε σελίδες, περιφερειακά κείμενα, νέα, οπτικοακουστικό υλικό. Αν πας εδώ στις σελίδες, βλέπετε με την ίδια λογική, η ίδια λειτουργικότητα, βλέπεις τις σελίδες εδώ, που πας εδώ, τι είναι αυτές οι σελίδες, αυτές οι σελίδες που εμφανίζονται αργότερα στο ψηφιακό τόπο. Ο διατηρητικός τόπος του Μουσείου Μουσαράς είναι αυτός τώρα. Είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορούσα να το κάνω να σας το δείξω, αλλά μπορείτε με αυτή τη διεύθυνση να το δείτε.
Και εδώ τώρα δείχνω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχει κάπου εκεί, θα βρείτε μέσα προεξορική κατοίκηση στη Μεσαρά. Στο σύνθεση μέσα στον αποθετήριο είναι έτσι με τη μορφή εδώ όπως το βλέπετε, τον FXML editor και πώς περιγράφονται οι πληροφορίες αυτές εδώ. Και ταυτόχρονα αυτό εδώ, όπως έτσι είναι μέσα στον FXML editor, και ταυτόχρονα στο site είναι αυτή ακριβώς η παρουσίαση όπως εμφανίζεται αυτή η σελίδα στο site. Αν εγώ εδώ μπορώ να πάω να πειράξω, εδώ για παράδειγμα λέει ότι υπάρχει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, το οποίο μπορώ να ανταλλάξω, να το βγάλω και να το κάνω link, γιατί αυτό είναι linking με ένα άλλο, μπορώ να το αλλάξω οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ υπάρχει ένα interactive SVG που είναι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Και εδώ υπάρχει το κείμενο, το οποίο εδώ το κείμενο είναι αυτό εδώ που εμφανίζεται εδώ. Στη συνέχεια από κάτω έχει και τις φωτογραφίες όλες αυτές που εμφανίζονται, τα οποία αυτά όλα είναι, μπορεί από πάσα στιγμή κάποιος αρχαιολόγος που είναι επικαιροποιημένος, που είναι έγκυρος χρήστης να πάει να αλλάξει, μπορεί να πάει να τα αλλάξει και να προσθέσει κάτι άλλο ή να προσθέσει νέες φωτογραφίες ή να αλλάξει οτιδήποτε. Παρόμοια χρήση έχει γίνει και στο Κούλε, το site του Κούλε, είναι διαχειρίσιμο αυτό. Μέσα από, πάλι από το σύνθεσης. Αυτό είναι αυτά τα site τα έχουμε φτιάξει εμείς στο εργαστήριο. Έτσι. Οπότε μέσα από εδώ κατευθείαν, αυτό βλέπουμε το site του Κούλε και αυτό είναι διαχειρίσιμο μέσα από το σύνθεσης. Εδώ υπάρχει μια εγκατάσταση στο εφορία Ηρακλείου που έχει την τεκμηρίωση, την επιστημονική και την παρουσίαση, όπως βλέπετε εντότητες παρουσίασης. Και εδώ βλέπετε ας πούμε, όλα αυτά εδώ που εμφανίζονται, αν πατήσει εδώ, τα κείμενα είναι διαχειρίσιμα μέσα από το ίδιο το σύνθεσης. Όπως για παράδειγμα εδώ, βλέπετε αν ο Χάνακας στη Βρετοκρατία εμφανίζεται έτσι στο site, μέσα στο σύνθεση είναι αυτό εδώ. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτό τον editor που είναι ένας editor που μπορώ να κάνω διάφορες μορφοποιήσεις και να κάνω κάποιο bold, κάποιο italics. Μπορώ να προσθέσω reference linking μέσα στο ίδιο το αποθετήριο, αλλά μπορώ και στο εξωτερικό και έξω από το αποθετήριο να προσθέσω reference. Και επίσης εδώ μπορώ να προσθέσω από κάτω τις φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλω να παρουσιάζεται. Είναι μακρύ το σεντόνι, δεν μπορούσα να το βγάλω όλα, αλλά εντάξει, σε μια live εφαρμογή μπορώ να το δείξω. Αντίστοιχο γίνει και με το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης. Από την ίδια βάση πάλι, υπάρχουν, με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν τα κείμενα για το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης, έχει φτιαχτεί το layout και εδώ τώρα μπορούμε να δούμε με την ίδια λογική. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα για το 15ο αιώνα που αν πάτε στο site θα το δείτε, εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο. Μέσα στο σύνθεση υπάρχει αυτό εδώ. Εδώ σημαίνει ότι αυτά είναι linking, που σημαίνει ότι αν κάπου αλλού έχω γράψει για τη Μονή Καρκασίων, οπότε αν πατήσω εδώ θα μου δείξει στο site εδώ, θα μου δείξει, κάνω link και μου δείχνει τη Μονή Καρκασίων, αλλά αυτά όλα το τι δείχνει και πώς είναι το ορίζω μέσα από εδώ. Εγώ έχω τη δυνατότητα εδώ να προσθέσω linking, να κάνω bold, να κάνω ό,τι θέλω. Και επίσης εδώ από κάτω να βγάλω εδώ, για παράδειγμα, έχει μέλη, λίγο φαίνεται, έχει κοπεί. Με τι άλλο θέλω αυτό το κείμενο να πηγαίνει μαζί, γιατί θέλω να πηγαίνει, ξέρω εγώ, μαζί με αυτό εδώ, με την Αγία Παρασκευή στην Επισκοπή, με αυτά εδώ, τα οποία είναι infotext, τα οποία πάλι αυτά τα infotext είναι μέσα στο σύνθεση τεκμηριωμένα και διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο που διαχειριζόμαστε και την επιστημονική πληροφορία. Αυτό είναι το πρώτο έργο που χρησιμοποίησαμε το σύνθεση για διαχείριση και τη επιστημονική αλλά και τη πληροφορία προβολή. Ήταν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεζαντινών Μνημείων, στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο φτιάξαμε. Αυτό ήταν το σύστημα αυτό, προϋπήρχε από ένα προηγούμενο έργο, στο οποίο είχαμε τεκμηριώσει όλα τα βυζαντινά μνημεία του κόσμου εκτός Ελλάδος και σε πολλές γλώσσες. Γιατί επειδή είναι XML, πολύ εύκολα εμείς μέσα σε μια εβδομάδα, άμα μας πείτε, εγώ το θέλω αυτό στα ρώσικα ή το θέλω στα κινέζικα, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να έχουμε την ίδια ακριβώς βάση, εφόσον στα κινέζικα, στα ρώσικα, οτιδήποτε, χωρίς πλέον άλλη δουλειά ή να αλλάξω κάτι ή να πειράξω κάτι. Οπότε εδώ υπάρχει τελείως διαφορετικό το interface. Βλέπετε ότι αυτή είναι τα ίδια που είχαν και παλιά. Εδώ όμως οι πληροφορίες για την προβολή έχει γίνει πολύ διαφορετικές οντότητες. Υπάρχουν διαδρομές. Αυτό είχαν κατατάξει σε διαδρομές. Και βλέπετε μέσα στο σύνθεση πώς απεικονίζονται αυτές οι οντότητες των διαδρομών. Που η διαδρομή εδώ, αν ανοίξουμε μια διαδρομή, έχει ένα τεράστιο τέτοιο ας πούμε, που απεικονίζει όλη την τέτοια τη διαδρομή. Πώς απεικονίζεται η διαδρομή μέσα στο σύνθεση. Στο αποθετήριο και πώς μετά στο site. Εγώ, αν πειράξω οτιδήποτε, μπορώ να προσθέσω καινούργιες στάσεις, μπορώ να προσθέσω καινούργια αντικείμενα, μπορώ να το κάνω όλα αυτά χωρίς να παρεμβολεί πληροφορικού στο μέλλον, αφού έχω κάνει αυτήν την υλοποίηση. Και εδώ εμφανίζεται στο site, όπως εμφανίζεται. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, να φέρει τη Θεσσαλονίκη, έχω αυτό πάλι το text εδώ. Μπορώ να τα αλλάξω, μπορώ να προσθέσω έξτρα φωτογραφίες. Και επίσης αυτό είναι δίγλωσσα, είναι ελληνικά-αγγλικά.
Ενώ το προηγούμενο της Ανασκομνής, το οποίο δεν το έχω, είχε 5 γλώσσες, είχε μέχρι και αράβικα. Το ίδιο έχει γίνει και με τα συστήματα, τα αντίστοιχη δουλειά γίνεται και με τα συστήματα, τα διαγνωστικά, των λέιζερ. Εδώ είναι στα πλαίσια του έργου Κρυπής Πολιτεία 2, που το τιμά με τον λέιζερ, που αυτοί δέχονται πολλές φορές έργα, στα οποία τους τα δίνουν για να τα εξετάσουν, για να πιστοποιήσουν τον painter, αυτόν που το έφτιαξε, τον κατασκευαστή, να βρουν διάφορα αν έχει προβλήματα ή οτιδήποτε, να βρουν αν είναι αυθεντική υπογραφή ή όχι, και τα κάνουν μέσα από λέιζερ, τις τεχνικές των λέιζερ. Οπότε εδώ έχουν τις εξετάσεις και αντίστοιχα έχουμε ένα σύστημα προβολής τώρα, το οποίο βγάζει με τον τρόπο αυτό, με κατανοητό τρόπο, τη δουλειά που γίνεται εκεί για τους ενδιαφερόμενους. Οπότε το interface εδώ είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Αυτό στο σύνθεση στο αποθητήριο είναι παρόμοιο το ίδιο. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε πολυφασματικές εξετάσεις. Αν πάμε σε μια πολυφασματική εξέταση, εδώ δείχνει, είναι τεράστιο εντόνι, σου δείχνει πώς τεκμηριώθηκε μια πολυφασματική εξέταση, που ήταν για να αναγνωρίσουν αν υπάρχουν ζημιές πάνω στον κατασκευή του πίνακα. Αν είχε τίποτα αυτός ο πίνακας κατασκευαστικά προβλήματα, κάτι, αν είχε τίποτα ρογμές και τέτοια, αυτό σου ενδιαφέρει από πίσω ή στο τέτοιο. Οπότε εδώ τεκμηριώνεται η επιστημονική εργασία. Και εδώ μετά, από κάτω εδώ στο presentation, που έχει διαφορετικές τελείως οντότητες, όπως βλέπετε, πηγαίνετε και τεκμηριώνετε πώς θέλουν αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Οπότε εδώ, για αυτή την εξέταση, πάνε και γράφουν ένα κείμενο που είναι απλοποιημένο, προσθέτουν τις φωτογραφίες που θέλουν και αυτό εμφανίζεται στο πολύγνωση, έτσι ακριβώς, το οποίο μπορεί να έχει 2, μπορεί να έχει 3, μπορεί να έχει 5, μπορεί να έχει 10 φωτογραφίες, μπορεί να έχει πολλά κείμενα στη συνέχεια. Αυτό έχει αυτό, αυτή τη συγκεκριμένη. Αλλά χωρίς πολύ εύκολα μπορούν οι ίδιοι να βάλουν ό,τι πληροφορία θέλουν, χωρίς να χρειαστεί παρεμβολή του πληροφορικού για να αλλάξουν εδώ κάτι μετά. Εδώ είναι, ας πούμε, έχει και ένα λεξιλόγιο. Πάλι βλέπετε εδώ το λεξιλόγιο, το γλωσσάρι. Για το γλωσσάρι, για να γίνει κατανοητό, πάλι έχει διαμορφωθεί ένα δελτίο στα πλαίσια του σύνθεσης, με τον FXML, που αυτό το δελτίο προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο στο πολύγνωσης. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής. Δεν θα αναφέρω, εδώ είναι όλη η ομάδα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε σε αυτό το link, ό,τι θέλετε. Εδώ απεικονίζονται όλοι. Είναι κάποιοι εδώ, είναι η Λίδα, είναι ο Χρήστος, είναι ο Δημήτρης και πολλοί άλλοι που απασχολούνται σε όλο αυτό. Και ο Μάρτιν, βέβαια, και ο Γιάννης Τζίτζικας, που είναι η επικεφαλής του εργαστηρίου αυτή τη στιγμή. Αυτά. Ερωτήσεις. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή πριν από λίγο συζήτησαμε με τον κύριο Μηχανάκη ότι κάποια στιγμή ίσως να θέλουν να προβάλλουν το υλικό αυτό που υπάρχει στο SynthesCore και σε άλλα αποθετήρια, όπως είναι τη Europeana, που είναι RDF, αν δεν κάνω, δέχεται RDF. Την Europeana είναι το χρησιμοποιεί το πρόγραμμα του Europeana, το οποίο είναι βασικά SIDOC. Πήραν το SIDOC και προσβάλλαν 5 παιδιά παραπάνω. Αλλά αυτό είναι το. Οπότε ναι. Στο μέλλον θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να εξάγουμε μαζικά έτσι, ένα file με RDF, δεν ξέρω τι μεθοδολογία αυτή, και να έχουμε μια πρώτη εισαγωγή αυτόματη στην Europeana, έτσι. Ναι, αυτό, ναι. Να τα δώσετε με αυτή τη μορφή. Ναι, όχι, όχι. Είναι άλλη παρουσίαση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό, για τη μετατροπή των ποιήση βασικά δεδομένων από σε RDF. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία που το κάνουν, τα οποία τα έχουμε αναπτύξει εμείς από αυτά τα εργαλεία και τα οποία παίρνουν το σχήμα οποιοδήποτε, ή σε Excel ή σε οποιοδήποτε XML, οτιδήποτε, και μπορείς με βάση μια οντολογία να αντιστοιχίσει αυτός που ξέρει το περιεχόμενο, τα σχήματα, και να τα αντιστοιχίσεις και να τα κάνεις σε μορφή RDF. Αυτό που γίνεται τώρα στο σύνθεση γίνεται. Αυτό το πράγμα έχει ενσωματωθεί στο σύνθεση μέσα. Οπότε τα σχήματα όλα που έχουμε στο σύνθεση μέσα, που είναι XSD σχήματα, ταυτόχρονα έχουν αντιστοίχηση, έχουμε φτιάξει την αντιστοιχία αυτή που χρειάζεται RDF. Οπότε τι γίνεται, μπορώ. Ναι, πολύ εύκολα. Ναι, οπότε. Όχι, όπως, όχι. Μπορώ να. Live να το, δηλαδή, όπως βγάζεις, λες εξαγωγή σε το XML, εξαγωγή σε ένα report, λες εξαγωγή σε RDF. Και το βγάζεις σε ένα RDF, το οποίο αν έχεις στήσει ένα αποθετήριο RDF, γιατί είναι άλλα τα αποθετήρια RDF, αυτό το έχουμε κάνει και στο Ιντερνετ και το είχαμε και στο Μουσείο Μεσαράς τώρα. Χτίσαμε ένα ξεχωριστό αποθετήριο RDF, το οποίο όπως είναι αυτό, το ρίχνεις μέσα
Και ταυτόχρονα αυτό αμέσως δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, αμέσως ενημερώνεται και αλλοσυνδέεται με ό,τι άλλο υπάρχει. Και το καλό με αυτό είναι ότι μπορείς να βρεις συνδέσεις που δεν τις είχες από πριν στο μυαλό σου. Δηλαδή, τώρα, αν αυτό είναι για ένα οργανισμό, έχει τοποθετηριό του, αλλά δουλεύει για πολλούς οργανισμούς μαζί. Δηλαδή, είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι ο Δήμος Χερσονήσου, είναι ο Δήμος Χανίων, είναι ο Δήμος αυτή. Αν το κάνουν αυτό το πράγμα και κάνουν ένα αποθετήριο περιφέρεια RDF και ο καθένας εσείς αυτά μαζεύετε, τα βγάζετε σε RDF και το βάζετε μέσα στην περιφέρεια σε ένα τέτοιο αποθετήριο, μπορούν να βρεθούν αλλοσυνδέσεις μεταξύ όλων αυτών που εσείς περιγράφετε με τον άλλον που δεν τις φανταζόσαστε. Αυτό απαιτεί αφενός με τέτοια καταγραφή σημασιολογικά, γιατί εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σημασιολογική οργάνωση. Αν δεν είναι σημαντική οργάνωση, θα βρει άλλο αντάλλον. Οπότε και απαιτεί και μια οντολογία. Το αποθετήριο είναι φτιαγμένο με βάση μια οντολογία που αυτή ρόλο παίζει το ΣΥΝΤΟΚ. Και έτσι ταυτόχρονα λοιπόν έχεις μια. Ρίχνονται κατευθείαν μέσα και ενώνονται αυτόματα μηχανιστικά μεταξύ τους σωστά σημασιολογικά. Οπότε εκεί μπορείς να βρεις κάτι που εσύ λες, ας πούμε, ότι αυτό το τεκμήριο ή αυτή η παραλία ήταν έτσι τότε και ξαφνικά να έχει να βάλει άλλο, ας πούμε, με 5 χρονολογίες πριν, ας πούμε, και να βρεις, ας πούμε, πώς ήταν πριν αυτή η χρονολογία. Πώς είχε τσεκάσει να δεις πράγματα τα οποία δεν τα είχες φανταστεί. Αυτό ήταν, το είχαμε προτείνει κάποτε που είχαν έρθει στην αρχή αυτού του Δήμαρχου, που είχε έρθει στο ΙΤΑ, ας πούμε, και το είχαμε προτείνει ότι αυτό ήταν η επιχειρηματική μνήμη του Δήμου, θα μπορούσε να ήταν έτσι, ας πούμε, που να έχει ένα τέτοιο αποθετήριο RDF που να μαζεύει από τους διάφορους φορείς του Δήμος εκδηλώσει οτιδήποτε κάνουν και να τα ρίχνει μέσα εκεί, ας πούμε, και ταυτόχρονα να βλέπει, ας πούμε, τι αλληλοσυνδέσεις υπάρχουν και όλα αυτά. Και άμα θέλει κάποιος να ψάξει, ψάχνει στο αποθετήριο αυτό το RDF, το οποίο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η οργάνωση αυτών τώρα. Αυτά ήταν κάποια εποχή, ήταν καλά, αλλά δεν ήταν τόσο χειροπιαστά. Τώρα είναι πολύ καλή η εφαρμογή τους. Και αυτό είχαμε κάνει, ας πούμε, εμείς με το British Museum που είχαμε κάνει την πρώτη εφαρμογή. Την κάναμε πολλά χρόνια πριν, ας πούμε. Όχι, αυτό πραγματικά είναι αυτό τώρα. Όταν απλοποιούμε τις ιδέες και τις κάνουμε να τις εξηγούμε, ναι, ως εφαρμόσιμη, ναι, ας πούμε, κατάσταση, ναι, τότε αποκτά και μια άλλη σημασία, ναι, για να την καταλάβει και ένας οποιοσδήποτε δήμαρχος, αντιδήμαρχος, προϊστάμενος, ναι, υπηρεσίας, ναι, υπάλληλος κτλ. Εντάξει. Ναι, ναι. Η ερώτηση του Μανούσου ξεκίνησε ως εξής. Εμείς με το Μανούσο, εκτός ότι συνεργαζόμαστε μέσω Twitter, τον άκουσα πρώτη φορά όταν πριν κάμποσα χρόνια, πριν πάω στο ο Μανούσος, ναι, ήταν από την αρχή, ναι, από το 4, όπως ήταν, τον χρησιμοποιούσαμε. Ας πούμε στην εκατονταμελή διοίκηση της ελληνικής Wikipedia, όπου ξαφνικά διαβάζω Μανούσος Μπουλουκάκης Ηράκλειο, λέω, όπου είναι κι άλλος. Και έτσι έμαθα ποιος είναι ο Μανούσος. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μια πόλη, ένα τόπο, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, μπορεί να το προβάλλουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πέρα από το να κάνεις ένα site, ας πούμε, προβολής και συλλογής του ψηφιακού υλικού, ναι, που έχεις. Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, η Wikipedia, υπάρχει η Europeana, υπάρχουν ένα σωρό αποθητήρια που εκεί πηγαίνει το μάτι, όχι μόνο το ελληνικό, το δικό μας, το τοπικό, ο Ηρακλειώτης, ξέρω εγώ, που αγαπά το Ηράκλειο, ή ο Κρητικός ή κάποιος φίλος της Κρήτης από την άλλη Ελλάδα. Ναι. Πηγαίνει και το μάτι του άλλου κόσμου και εκεί, ας πούμε, είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Για αυτούς που ασχολούνται π.χ. με τα πολιτιστικά ή τα τουριστικά ή του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, να εκπαιδευτούν, να περνούν υλικό μέσα και σε αυτά τα, ας το πούμε έτσι, πάλι αποθετήρια είναι και αυτά. Οπότε. Μα και εγώ τα είδα και της Βικελέας το υλικό. Ναι. Ήταν πολύ πλούσιο αυτό το υλικό. Αυτό είναι σαν διαχείριση. Δηλαδή, έχεις αυτό και αν το ήθελες να το αναλύσεις σαν υλικό μετά, είχες πολύ μεγάλη δουλειά να κάνεις. Και επίσης θα είχε πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό για όλους τους σύγχρονους λογοτέχνες που μετράνε, που κάνουν, που φτιάχνουν, που κάνουν και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. Και τώρα με την ολοκλήρωση των έργων που λέμε, με τα διάφορα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία που έχει πολύ. Ναι. Γιατί εντάξει, μπορείς τώρα εσύ να πάρεις μια φωτογραφία του σύγχρονου Ηρακλείου, να τη βάλει, να κάνει μια συλλογή κτλ. Ναι. Αλλά εδώ, σαν Βικελέα Βιβλιοθήκη, σαν Δήμος Ηρακλείου, κατέχουμε ένα πολύ πλούσιο αρχαιακό υλικό για την ιστορία της πόλης, το οποίο είναι μοναδικό. Ναι. Εντάξει, το οποίο το έχουν ψηφιοποιήσει ή, εν πάση περιπτώσει, τελειώνει η ψηφιοποίησή του σύντομα. Mm-hmm. Άρα αυτό γεννά νέες ιδέες, ναι, για το πώς θα διαχειριστείς αυτό το υλικό. Ναι, αυτό λέω. Αλλά αυτό το υλικό είναι ένα πράγμα. Αν πιάσεις τώρα
να δεις το τι περιλαμβάνει, αλλά με αυτή την έννοια, με την έννοια του σύντοκ, δηλαδή τι σχέση μπορείς να βγάλεις, γιατί το σύντοκ αυτό μπορείς να βγάλεις πράγματα που υπονοούνται, το βλέπεις ας πούμε και σε βοηθάει. Δεν είναι υποκειμενική η δικιά μου τέτοια που θα έρθω και θα σου πω «Α, μήπως εννοεί αυτό». Έχω ένα ολόκληρο τόμο, αν το δείτε, είναι ολόκληρος τόμος που ξέρω ότι αν μου δείξει κάτι τέτοιο θα ψάξω να βρω. Μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, θα σε ρωτήσω, θα μου πεις ναι. Και βγαίνει μετά ένα πλούσιο υλικό, το οποίο αν δομηθεί σωστά και που να μπορεί να, και σημασιολογικά σωστά, μετά αυτό το πράγμα μπορεί να το έχεις ας πούμε, σε ειδικό αποθετήριο, ξέρω εγώ, που να το έχεις πρόσβαση ας πούμε, ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν κάτι για το. Ας πούμε τώρα αυτό με το Χάνδακα. Ήταν ένα κατάστοιχο που είχε, ας πούμε, που είχαν στο Ρέθυμνο, ας πούμε, που το Τούρκικο, ας πούμε, και βγήκαν πράγματα ας πούμε, πάνω στην πόλη, αφού και εμείς, ας πούμε, καθόμαστε και ενδιαφερόμαστε, που είναι στην πόλη, που ήταν σήμερα αυτά που δώσανε τότε, γιατί τότε τι φάνηκε. Φάνηκε ότι όλοι όσοι είχαν περιουσίες μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, τις πήραν οι Τούρκοι και τις δώσανε σε Τούρκους. Και αυτοί τους φύγαν, αλλάξαν ιδιοκτησίες. Οπότε μπορεί να πει ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες που είναι σήμερα είναι αυτοί που είχαν τις ιδιοκτησίες από τους Τούρκους. Πολλά μπορεί να συμπεράνει, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Ή τα αγοράσαν και αυτά εκ των υστέρων. Και μπορεί να ξέρει και την αξία τους. Δηλαδή, αν ξέρει ότι σε αυτό το πράγμα ήταν η αποθήκη, είχε εκεί κήπο, είχε τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να το προβάλλει πολύ διαφορετικά αυτό το πράγμα. Γίνονται, θα λέγαμε ότι γεννούνται ναι. Υποχρέωση ναι. Να ανοίξουμε ένα διάλογο, ναι. Γύρω από το πώς θα αξιοποιήσουμε όλο ναι. Αυτό το ψηφιοποιημένο υλικό. Ναι, τόσο λίγο ναι, θα ναι. Έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή. Ναι, γιατί εκεί μπορεί να το δεις, ας πούμε, να το αναζητήσεις, να δεις την ιστορία του έτσι και μπορείς με ένα κλικ να το έχεις και μπροστά σου, ας πούμε, έτσι, αφού ναι. Το έχεις ψηφιοποιήσει όλο αυτό. Εγώ είδα το δικό σου υλικό που ήταν πάρα πολύ. Μόνο το υλικό το αυτό που είχαμε στη Βικελαία ήταν τεράστιο υλικό και ήταν σύγχρονο. Μόνο οι διαλέξεις, οι ομιλίες, όλα αυτά, ας πούμε, τα πράγματα, όλα αυτά τα οποία τώρα είναι όλα μαζί και είναι έτσι. Αλλά αν θέλετε, θα μπορούσε κάλλιστα να τα. Ή το έντυπο υλικό, το ψηφιοποιημένο έντυπο υλικό, που είναι πολύ. Και πέρα ότι είναι ένας Δήμος, προφανώς το Ηράκλειο έχει μεγάλη ιστορία και πολλών, και αυτό που φάνηκε και στη Μεσαρά τώρα, έχει πάρα πολλές χρονικές περιόδους που έχει από όλες τις περιόδους τεκμήρια και η ακολουθία σε κάθε μια εποχή, πώς αυτό μεταξελίσσεται, έχει ενδιαφέρον και ο τουρίστας πλέον δεν ψάχνει για αυτά που. Γιατί τώρα στο ίντερνετ, αν ψάξεις, θα βάλεις πέντε πράγματα, θα δεις όλα τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, τι θα δεις. Δηλαδή, και κάποιος που ενδιαφέρεται για σοβαρή πληροφορία. Εντάξει, το ίντερνετ θα βρεις. Τι θα βρεις. Θα βρεις τα ίδια. Τέτοια πληροφορία εξειδικευμένη θα τη βρεις όμως, που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον να προβάλλει κάτι ή να χρησιμοποιήσει κάτι. Τέτοια τεκμηρίωση. Έτσι. Ναι, θέλει τεκμηρίωση. Ναι, αλλιώς χωρίς ένα πρότυπο. Ναι, όχι. Ένα text box, όχι, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Μα αυτό στην αρχή. Αυτό είχε γίνει από την αρχή με το σύντοκ. Αυτό ήταν η εμπλοκή μας. Δηλαδή, όταν είχε πάει το 95. Ο Μάρτιν Σινουάσιγκτον που τον είχαν καλέσει τότε, ας πούμε, και ήταν το πρόβλημα, ας πούμε, ότι πώς φτιάχνεις τον πολιτισμό και ο πολιτισμός, πώς τεκμηριώνεις πολιτισμό. Και ο πολιτισμός έχει πάρα πολλές σχέσεις, πολύ διαφορετικές, χρειάζεται πάρα πολύ, δηλαδή σε μια σχεσιακή βάση, εμείς θα μας ασχοληθεί στην αρχή με μεγάλες σχεσιακές βάσεις, Oracle, Sybase και αυτά. Ένα join εκεί πέρα ταύτινε, δηλαδή για να φτιάξεις, να δείξεις όλο αυτό το πράγμα. Και μετά πέσαμε στην XML. Και αυτό είναι, αλλά η XML σου δίνει μεγάλες δυνατότητες. Και το πρόβλημα σε XML σου δίνει μεγάλες δυνατότητες και σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, εύκολα έχεις αυτό το πράγμα, γιατί σε ενδιαφέρει. Η δομή της είναι πολύ εύκολα αλλάζει στη σύνταξη. Αλλάζει, ναι. Μπορείς, είναι ναι. Αυτή η δομή του πίνακα. Ακριβώς. Και επίσης έχεις τη δυνατότητα να αντεπικονίσεις σημασιολογικά, γιατί εδώ μπορεί να κάνεις, αλλά σημασιολογικά σωστά. Οπότε να ξέρεις ότι αυτό που έχω βάλει έτσι, είναι αυτό το, αυτή η πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε. Είναι πραγματικά ένα πολύ πρωτοποριακό έργο, μια πλατφόρμα που για πρώτη φορά δίνεται σε χρήση. Ναι, όχι, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου αυτή η πλατφόρμα ακριβώς. και δύο εγκαταστάσεις και μπορεί πολύ εύκολα αυτή να επεκταθεί και να γίνει χωρίς άλλη εγκατάσταση, σε αυτήν την εγκατάσταση να επεκταθεί και να γίνουν όλα αυτά που λέμε, έτσι, αυτό. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.